Γεια σας. Βγήκαμε. Λαμπάκι δεν βλέπω κόκκινο. Καλή εβδομάδα. Τι να κάνω εγώ, ρε φίλε. Κάγει η λάμπα. Χθες που είχε 7 διακοπές ρεύματος στην περιοχή. Γιατί? Περάσαμε τέλεια. Μας κάψανε ρεύματος. Αποζημίως πρέπει να ζητήσουμε κανονικά. Μας κάψαν τα switcher, τα του ίντερνετ, το ένα το άλλο. 500 πράγματα. Μάλλον κάγει και αυτό το λαμπάκι που λες. Μετάδοση δεν κάναμε. Ναι, για σένα. Από τα 90 λεπτά κάναμε τα 25, 30. Τι να μεταδώσει τώρα σε αυτό το μάτς, φίλε. Γι' αυτό και πήγε γουρλίδικα. Έτσι λες, βέβαια. Και στο δοκάρι του Μάνταλου πρέπει να πάθεις ένα κοκομπλόκο. Δεν έπαθα στο δοκάρι του Μάνταλου κοκομπλόκο. Στη φάση με τον Βαρέλα φοβήθηκα για πέναλτι. Ναι. Δεν είναι πέναλτι. Δεν είναι πέναλτι, αλλά με το πρώτο, με στην κανονική ροή και στο πρώτο replay είχα τις επιβολίες, μου λέω την κάτσαμε. Ναι. Αλλά τελικά προκύπτει ότι δεν ήταν πέναλτι. Δεν είναι. Γενικά και η ΑΕΚ φωνάζει πάρα πολύ χωρίς να δικαιολογείται. Η ΑΕΚ η μόνη φάση και Κώστα... είναι μία που. Εντάξει, αν ήταν υπέρ της ΑΕΚ δεν θα το λέγανε ή οποιασδήποτε και υπέρ του Άρη, αν μην λέω. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει φάουλ στον γκολ, στο πέναλτι, αλλά. Εντάξει, παιδί μου, είναι οριακό. Αυτό που υπάρχει πέναλτι και δεν το πήραμε χαμπάρι κανένα στην ώρα του μάτς, γιατί δεν έχει replay Nova, είναι το πέναλτι που δεν δίνει στον Άρη. Βέβαια, υπάρχει offside πριν. Έτσι. Στη φάση αυτή που σηκώνει offside, πηγαίνει ο παίκτης της Λάρισας και τον σπρώχνει με τα δύο χέρια έτσι. Πώς λέμε, άντε ρε, φύγει από εδώ, γκρακ. Την είδατε τη φάση. Ήταν offside πριν. Ήταν offside πριν, ναι. Το είπαμε. Είχε δοθεί. Δεν είχε δοθεί ούτε offside ούτε πέναλτι. Μήπως γι' αυτό. Και πάει, φίλε, και τον σπρώχνει με τα δύο χέρια κανονικότατα. Δηλαδή, τον σαβουρντάει, βλέμε. Τι κάνει αυτός εκεί πέρα. Αλλά εντάξει. Και λέγανε, καλά, είναι δυνατόν να σταμάτησε το παιχνίδι για offside. Δεν το σταμάτησε και offside. Ήταν εμφανέστατο ότι υπήρχε κάτι πριν που έβλεπαν. Ή μάλλον κάτι μετά. Αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, νομίζω ότι η μόνη φάση που μπορεί να πει η ΑΕΚ στο χθεσινό παιχνίδι είναι αυτό το αν το σμπρώχνει όντως ο Σβιντέρσκι ή οτιδήποτε. Εκεί που μπορεί να φωνάξει η ΑΕΚ για την ΚΑΠΑ 19. Το ότι δεν διαμαρτυρήθηκε ο Βράνιες. Εντάξει, να σου και πω. Διαμαρτυρήθηκε 15 ώρες μετά, γιατί τώρα κάτι ψιλοβλέπω. Ναι. Έξαλλος ο Βράνιες κτλ. Ναι. Δεν κατάλαβα, ο Βράνιες δεν έγινε στον αγώνα. Ο Βράνιες ξαναλέω, όχι κάποιο άλλο. Είναι πάνω στη γραμμή όμως, Στέργιο. Η μπάλα παίζει πάνω στη γραμμή. Αν ο Βράνιες διαμαρτυρηθεί εκείνη σε εκείνο το σημείο, θα φάει γκολ. Δεν διαμαρτύρεται και μετά. Αφού καταλογίζει το πέναλτι που δεν υπάρχει αμφιβολία, δεν βλέπω ένα Βράνιες να πήρε παιδιά μου έκανε φάουλ. Καταλαβαίνω γιατί το έχει κάνει, γιατί ο Βράνιες, φίλε, έχει φάει 18 κόκκινες για διαμαρτυρίες, για μπουμιές, για κλωτσιές. Δεν νομίζω, και προφανώς τον είπαν ηρέμησε. Διαμαρτύρεται όμως όλοι οι υπόλοιποι, ρε φίλε. Εντάξει, ο Βράνιες δεν διαμαρτύρεται, διαμαρτύρονται οι υπόλοιποι. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι δίνεται ως φάουλ. Απ' την άλλη, οκ. Εντάξει, δεν είναι και κάτι τόσο. Διαμαρτυρήθηκε. Επί τρία λεπτά δεν λέγανε οι παίκτες του διαιτητή πάνε δε στο ΒΑΡ για το σουτ του Μάνταλου που χτύπησε στο δοκάρι. Κάτι θέλανε μετά. Δεν κατάλαβε κανείς. Γιατί τον βρίσκει ο Μάτος μετά. Τον βρίσκει ενώ έχει φύγει η μπάλα, έχει χτυπήσει στο δοκάρι, έχει πέσει ο Μάνταλος, τον βρίσκει ο Μάτος, ναι. Σου θυμίζω με ότι τη έτσι, φορά που είχε. Σου θυμίζω ότι έτσι πήρε πέναλτι η ΑΕΚ με τον Άρη. Έτσι έβαλε ο Μάνταλος το 1-1. Εγώ νομίζω από την ΑΕΚ χθες έλειπε ο μεγαλομέρος Οχώτησης να μπει στο ημίχρονο, να πει δύο ευχές στον διαιτητή, όπως έκανε στο μάτς του πρώτου γύρου. Και να μασίσει ο διαιτητής. Ο διαιτητής δεν μάσισε. Δηλαδή διαβάζω. Αυτός που ξεφώνησε, ο Ισραηλινός. Διαβάζω για διπλό πέναλτι στον Κρίσιζιτς και γελάει όλη η οικουμένη. Δεν υπάρχει. Διπλό κιόλας πέναλτι. Δεν υπάρχει τίποτα. Πέναλτι καθόλου δεν υπάρχει. Που δεν βουτάνε έτσι ούτε στα Θεοφάνεια όπως βούτησε ο Κρίσιζιτς. Όχι, δεν βούτηξε. Πάει να χτυπάει την μπάλα. Άμα το δεις, χτυπάει την μπάλα. Πάει να χτυπήσει την μπάλα. Την ακουμπάει κιόλας την μπάλα. Δεν νομίζω. Ήταν εντυπωσιακή όμως η βουτιά του. Αν μη τι άλλο. Κοίταξε. Το απίστευτο πέναλτι έχει δοθεί στην ΚΑΠΑ 19 που από το ένα πλάνο που βάλατε όλοι σας από εδώ σε περιγραφή Τζόρμπα δεν φαίνεται τι γίνεται. Αλλά υπάρχει άλλο πλάνο του ΠΑΟΚ TV το οποίο μετά εξαφανίστηκε. Φυσιολογικό το βλέπω να εξαφανίστηκε μετά. Από μπροστά, φίλε, πιάνει αέρα. Πάει το παιδί να κάνει σουτ. Κάνει σουτ, Κώστα, το είδες. Όχι. Πάει να κάνει σουτ και δεν πιάνει την μπάλα καθόλου. Πιάνει αέρα και πέφτει. Ναι. Μόνος του. Ναι. Πέναλτι. Και δίνει πέναλτι. Πού? Στον ΠΑΟΚ. Χαλήφι στο ΠΑΟΚ και στην ΚΑΠΑ 19. Στο ΚΑΠΑ λες, ναι, το είδα. Έπιση Μακεδονίας είναι, συνάδελφε. Οπότε. Μην το ψάχνεις. Άστο. Λοιπόν, 18η αγωνιστική Βόλος Ξάνθη 1-3. Καλά. Ωραίο. Ένας Αριανός καλά λέει. Τι λέει? Το μπούλινγκ λέει στον Ισραηλινό έπιασε, όπως κάναμε εμείς τον Παπαπέτρου και μας λέγανε ότι κάναμε μπούλινγκ. Γιατί πριν βρίζανε ο Παπαπέτρου, ο Ισραηλινός, ο οποίος ευνόησε τον Ολυμπιακό. Όχι, δεν βρίζανε. Γιατί δεν τον ευνόησε. Ποιο να? Τον Ολυμπιακό με την Πασαρική. Η γυναίκα του δεν δουλεύει στο Open. Δούλευε.
Του Ισραηλινού. Δουλεύει ακόμα. Του Ισραηλινού. Του Ισραηλινού. Πάπετο, ακόμα δουλεύει, Κώστα. Δούλευε. Χθες ήταν πάλι Κώστα. Σε εταιρεία παραγωγή δουλεύει. Ναι, ναι, εντάξει, οκ. Άμα κάνει εσύ μια. Κώστα. Ναι, και με πληρώσει εσύ και το τάδε και το τάδε. Δεν σημαίνει ότι είναι υπαλληλό σου. Η εταιρεία παραγωγή από πού τα παίρνει τα λεφτά. Για το συγκεκριμένο προϊόν από σένα. Όλοι αυτοί που δουλεύουν στην ΕΡΤ, που δεν είναι με πρόσβαση, μην ξαναπείτε ότι δουλεύουν στην ΕΡΤ, γιατί όλοι είναι. Εξωτερική συνεργάτε. Να κάνετε επενδύσει, να κερδίζετε και τι γυναίκε των διαιτητών. Να κάνετε κανάλια, να παίρνετε και εσεί εταιρείε παραγωγή. Ο Παπαπέτρου, σε αντίθεση με όσα έλεγε η πολιτική του Ολυμπιακού και γενικότερα λέγατε κι εσεί, εγώ βγήκα την Παρασκευή πριν τον Μάρτιο. Εμεί τι λέγαμε. Το Παπαπέτρου. Ότι γίνεται bullying από του ρεπόρτερ του Άρη. Οι ρεπόρτερ του Άρη δεν είπαν τίποτα για τον Παπαπέτρου. Εγώ δεν διάβασα κάτι. Αυτό σου λέω. Πού το διάβασε. Δεν το διάβασα εγώ. Σε συγκεκριμένα μέσα ενημέρωση. Εγώ δεν το είδα. Εγώ μιλάω ειλικρινά. Ότι είμαστε και υποκριτές μας, είπε. Δεν μπορώ να διαβάζω όλα τα δημοσιεύματα, εντάξει. Υποκριτές για άλλο πράγμα, σας είπε. Και γι' αυτό. Και εσύ ρεπορτεράρι, δεν είσαι. Ναι, πάντα. Λοιπόν. Είπα λοιπόν ότι ο Παπαπέτρου θα βγει 50 ρίσου. Αυτή την πληροφόρηση είχα εγώ. Και έτσι έγινε. Ο Ισραηλινός επίσης με ξέρει αυτό το φάουλ που νομίζω υπάρχει φάουλ, αλλά εντάξει. Δίνεται και δεν δίνεται, είναι ένα. Μια αμφισβητούμενη τέλος πάντων φάση. Ρε παιδί μου που οι μισοί θα λένε είναι, οι άλλοι μισοί θα λένε δεν είναι. Με εξαίρεση αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει πέναλτι που ζητάει η ΑΕΚ. Κοίταξε τι γίνεται, Χρυσάνη και Κώστα. Η ΑΕΚ έχει να κερδίσει ντέρμπι με ξένο διαιτητή 12 μάτς. 10 πρωταθλήματος, 2 κυπέλου. Προφανώς αναπολούν στην ΑΕΚ την εποχή Κομίνη και Ποντίκη. Συμπτωματικά η τελευταία νίκη της ΑΕΚ με Έλληνα διαιτητή ήταν με τον Κομίνη σε ένα μάτς κυπέλου με τον Ολυμπιακό. Να φροντίσει λοιπόν η ΑΕΚ να πάρει κάποιο ντέρμπι. Γιατί δεν γίνεται να έχει σφαγιαστεί και στα 12. Ούτε τον Άρη δεν κέρδισε φέτος. Εντάξει, είναι λογικό λοιπόν η ΑΕΚ να αναπολύει. Α, τα 12 στάνους... βάζει χωρίς Άρη, βάζει μέσα. Ναι, χωρίς Άρη. Ξεκάθαρο φάουλ πάνω στο Βράνιες, λέει παρόλα, ο Ρογιασπορ. Παρ' όλα αυτά, προσέξτε λίγο, και στον ΠΑΟΚ λέτε για τον Άρη, και στον ΟΛ και ο Παναθηναϊκός λένε για τον Άρη. Μόνο όταν, όταν δεν είναι καλό το στατιστικό δεν βάζουν τον Άρη μέσα, Κώστα. Ο ΠΑΟΚ είπε 5 παιχνίδια χωρίς ντέρμπι. Δεν είναι και ο Άρης μέσα. Χωρίς νίκη. Δεν είναι και ο Άρης μέσα ή. Ναι, είναι. Πότε θα μας έχετε, δεν μας έχετε τελικά στους 5. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Λοιπόν, να ολοκληρώσω. Λάρισα Άρης 0-0. Ευχαριστημένοι και Σάββατο, τα δύο παιδιά. Ευχαριστημένοι, και φιλιά. Τα δύο παιδιά, ναι, όλα καλά. Πανετολικός. Όχι όλα καλά. Ατρόμητος 0-1. Και επίδεση. Καλά, γέλιος αυτός. Και βγήκε μετά και μας έκρασε. Και ανακοίνωση. Μας βγήκε η ΑΕΛ και έκρασε τους παίκτες του Άρη που αντιδράσανε. Σταμάτησα εκεί που έγραφε η ανακοίνωση της ΑΕΛ. Ο έγχρωμος λέει παίκτης του Άρη. Μιλάμε, οι άνθρωποι είναι. Αυτό που το έγραψε είναι ή αγράμματος ή ρατσιστής. Ένα από τα δύο. Δηλαδή, ο έγχρωμος παίκτης δεν υπάρχει, παιδιά, να μάθετε κάποια στιγμή ελληνικά. Ειδικά αυτοί που γράφουν ανακοινώσεις. Πανετολικός Ατρόμητος 0-1. Ναι. Στο φινάλε, σε ένα παιχνίδι που ο Ατρόμητος ήταν πολύ καλύτερος. Μπάζερ μπίτερ. Ο Ατρόμητος έχει κερδίσει 5 μάτς το 95. Όντως. 5 μάτς. Παρακαλώ. Ναι. Κυριακή Αστέρας Τρίπολης Όφη 2-0. Ο Όφη συνεχίζει να προβληματίζει. Εγώ σας είπα, παιδιά, για τον Όφη. Εκτός έδρας έχει θέμα ο Όφη. Όχι μόνο εκτός έδρας. Σας έλεγα ότι ο Όφη δεν είναι αυτό που λέει ο μπάλα. Ο Όφη είχε κάποιες συγκυρίες, τον έσπρωξε και η διαιτησία αρκετά και έκανε αυτό που έκανε. Δεν είναι σταθερή ομάδα Όφη σε καμία περίπτωση. Εντάξει, καλούτσικη ομάδα είναι, δεν είναι, είναι για. Άλλο καλούτσικη. Δεν είναι top. Άλλο καλούτσικη, άλλο να μου λένε ότι ήταν πολύ καλύτερα τον Άρη. Δεν νομίζω. Έτσι. Πλέον δεν νομίζω. Και εμένα, στο πρώτο δίμηνο Χρήστα ήταν πολύ πιο αποτελεσματική από τον Άρη. Συνολικά. Αποτελεσματική το δέχομαι. Καλύτερη ομάδα δεν νομίζω να πει κανείς. Αποτελεσματική το δέχομαι. Αλλά σπρώχτηκε πάρα πολύ από τη διαιτησία. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Με εξαίρεση το μάτς στον Ολυμπιακό που δεν του δίνει αυτό το πέναλτι το καθαρό, ο Όφη είναι η πιο ευνοημένη ομάδα του πρωταθλήματος. Κάτσε και δες όλες τις φάσεις. Θα βγάλουμε τον Μανώλη Σαρίκοστα. Εγώ λέω ότι είναι πιο ευνοημένη και θα σου πω φάσεις συγκεκριμένες. Καταρχήν με τον Άρη δύο φορές έχει μόνο 4 βαθμούς από εκεί. Στο 93 δεν του δίνει πέναλτι τον Άρη εδώ μέσα και εκεί δεν δίνει αυτό το πέναλτι ο Κομίνης στον Μπα. Μόνο από αυτό αντιλαμβάνεσαι. Συν 4 ο ένας, μείον 4 ο άλλος, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Αλλίωση του πρωταθλήματος. Έχει ευνοηθεί με τον Αστέρα Τρίπολης. Τον δίνει κόκκινη κάρτα, είναι 0-1. Δίνει ανύπαρκτη κόκκινη κάρτα στον Αστέρα Τρίπολης. Το γυρίζει το παιχνίδι. Άσε πάρα πολλά παιχνίδια. Τέλος πάντων, πάμε παρακαλώ. Λαμία Ολυμπιακός 0-4. Με τον ΠΑΟΚ. Είναι η μόνη ομάδα. Όχι με τον. Που έχει ευνοηθεί με τον ΠΑΟΚ. Η μόνη. Δεν υπάρχει άλλη. Καμία άλλη ομάδα. Μόνο αυτός. Με την Πουνιά. Σκέψου. Κάνει καλή δουλειά ο. Λαμία Ολυμπιακός 0-4. Εύκολο πέρασμα για την ομάδα. Έχει βάλει τον Μαρτίν. Ωραίο γκολ. Το πρώτο. Ο Αραμπί. Αυτό, ναι. Έχει κάνει τη σέφη, λέει, δείξει το θεό. Ο Αραμπί. Καλώς ήρθατε. Είναι σεντερφοράρ αυτό, εντάξει. Πάω κάκι ένα 0.
με το πέναλτι του Βιερίνια και Παναθηναϊκός Πανιόνιος 3-0. Νομίζω είναι η έκτη διαδοχή του Πανιωνίου. Ναι. Και με αυτά και με αυτά, Ολυμπιακός 44, ΠΑΟΚ 43, ΑΕΚ 31. Ο Άρης τέταρτος 26 μαζί με την Ξάνθη. Έκτος ο Παναθηναϊκός συμπληρώνει την εξάδα. Και πάμε. 7ος ο Ατρόμητος με 25 ως και ο Παναθηναϊκός. 23 Λάρισα, 23 Σόφι. 22 Λαμία στην 10η θέση. Ο Βόλος 21. 18 Αστέρας Τρίπολης. 8 Πανετολικός και ο Πανιόνιος 6 βαθμούς. Είναι η βαθμολογία μετά από 18 παιχνίδια. Μεσοβδόμαδα έχουμε κύπελο. Αύριο ο Άρης, μεθαύριο ο ΠΑΟΚ. Τρίτη. Μεσοβδόμαδα Τρίτη. Παίζαμε Τετάρτη, Σάββατο, Τρίτη. Δηλαδή ήμαρτον. Να είναι καλά που μας έβαλε 3 η ώρα Τετάρτη. Δηλαδή αν ήταν 9.30 τη Τετάρτη. Χαρακτήρι στον αέρα θα κάναμε. Θα σας πούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα το περίφημο με τη FIFA που άλλαξε λέει το κανονιστικό της πλαίσιο. Οπότε λέει θα πληρώνουν οι ομάδες τα παλιά χρέη. Βέβαια έχει διαφύγει κάτι εδώ πέρα ότι μιλάμε για διαφορετικό νομικό πρόσωπο. Γιατί άλλαξε το νόμο φέτος η FIFA, όχι το νόμο, την κρίση της άλλαξε, ο νόμος δεν έχει αλλάξει και θα πρέπει να πάει ο Άρης να εξηγήσει ότι παιδιά μιλάμε για άλλο νομικό πρόσωπο και να θέλω να τα δώσω τα λεφτά, δεν μπορώ, δεν υπάρχει τρόπος να δώσω χρήματα που χρωστάει ο Κώστας στο αφημί του να τα δώσω εγώ. Βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι αν ισχύσει αυτό που λέει η FIFA θα πρέπει να δώσει ο Άρης κανένα 1,5 εκατομμύριο περίπου σε αυτούς που θα κάνουν παλιά, έχουμε λεφτά. Η ΑΕΚ καμιά 4-5, ο Όφι 5-6, ο Πανιόνιος 7-8, η Λάρισα 2-3, καμιά 20 τόσα σωματεία γενικότερα στην Ελλάδα θα πρέπει να δώσει περίπου 500-600 παίκτες. Εγώ είμαι με τους εργαζομένους. Ναι, το ξέρουμε τους εργαζομένους. Παρόλα αυτά εγώ. Είναι του 2007 η υπόθεση. Okay. Και υπάρχουν και άλλα θέματα και ζητήματα. Για αυτά που δούλεψε να τα πάρει, τα δούλεψε ή ζητάει την επόμενη χρονιά κι αυτός. Από ποιον να τα πάρει, Κώστα? Από αυτόν που του τα υπέγραψε. Ωραία. Ο αυτός που του τα υπέγραψε λέει Λάμπρος Κόρδας. Να πάει στην Γαλλία και να τα πάρει. Ωραία. Να πάει στην κλινική, γεια σας. Ας πάει. Ας βγει να βγάλει ένα τέτοιο. Ο Καρυπίδης και ο Άρης δεν έχουν καμία τέτοια να δώσουν στο συστόν. Εγώ είπα άλλο. Αυτά που δούλεψε. Γιατί πολλοί στις προσυγές βάζουν και το επόμενο και αυτό. Τώρα δεν έχω κάτι να αναλύσω. Όταν σπάει ένα συμβόλαιο, έχει δικαίωμα ο άλλος να ζητήσει μέχρι την τελευταία μέρα. Καλός ή κακός. Κακός μπορεί να πει άλλος, καλός μπορεί να πει άλλος. Τα συμβόλαια τότε, οι προσφυγές που είχαν βγει, του ιστού δεν ξέρω αν είναι τέτοια, αλλά οι προσφυγές που είχαν βγει στον Άρη τότε, ας πούμε, ο Σανκαρέ, θυμάμαι, είχαν επιδικαστεί 800 χιλιάρικα. Μια χαρά. Τα δεδομένα ήταν 30. Πόσα πήρε τελικά? Πήρε τίποτα. Τίποτα. Τα 30 έστω. Ούτε τα 30. Τα 3. Τα 3 τα είχε πάρει αρκετά πριν. Αλλά τα 30 ήταν τα δουλευμένα και μετά του είχε αυτά τα ωραία που επιδίκαζαν με κάτι ρήτρες δικές τους, ό,τι να είναι τότε. Τέλος πάντων, υπάρχει μια. Να το πω ανησυχία, γιατί ποια είναι η ανησυχία. Το μόνο που μπορεί να πάθει ο Άρης είναι να τραβήξει, να καθυστερήσει αυτή η υπόθεση, να λυθεί. Και να μην κάνει μεταγραφές. Αυτό είναι το θέμα του αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή που μπορεί να. Δηλαδή να πας στο ΚΑΣ και να δικαιωθείς εκεί, γιατί μιλάμε για άλλο νομικό πρόσωπο. Αλλά γι' αυτό προσπαθούν. Έχει πάει νομικό επιτελείο, νομίζω ήδη είναι σήμερα, στην Ζυρίχη. Δεν έχω αποσαφηνίσει αν θα είναι και ο Θόδωρος Καρυπίδης εκεί ή όχι. Το Σάββατο έλεγε ότι θα πάει και αυτός. Τώρα δεν ξέρω αν έχει προκύψει κάτι. Θα το δούμε στην πορεία αυτό. Το μόνο θέμα για τον Άρη αυτό. Να καθυστερήσει να κάνει μεταγραφές. Και φαίνεται επίσης ότι είναι διαφορετική υπόθεση γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν αφαιρές βαθμών όταν δεν πληρώνεις κάτι. Εδώ τώρα η ποινή είναι απαγόρευση μεταγραφών. Δηλαδή είναι διαφορετικό από ό,τι θα έπρεπε αν όντως τα χρωστούσε η ομάδα αυτά. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα αποσαφινιστεί αυτό. Το ζήτημα είναι να γίνει γρήγορα. Δεν υπάρχει δηλαδή λες ανησυχία για την χρησιμοποίηση του Ντουρμισάη. Όχι. Καταρχήν δεν υπάρχει ανησυχία για τη χρησιμοποίηση του Ντουρμισάη για δύο λόγους. Ένα, γιατί έχουν παρέλθει ημερομηνίες που θα μπορούσε να κάνει ένσταση. Και δεύτερον, και κυριότερο και βασικότερο και ουσιαστικότερο, είναι το γεγονός ότι το δελτίο δεν το έβγαλε ο Άρης. Το δελτίο το έβγαλε η ΕΠΟ. Από τη στιγμή που υπάρχει η ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, λέει ότι νομότυπα έγινε η όλη διαδικασία, δεν τίθεται θέμα τιμωρίας της ομάδας. Και σε κάθε περίπτωση το χαρτί ανάκλησης του δελτίου του Ντουρμισάη έρθει την Παρασκευή. Στην ΕΠΟ από τη FIFA. Το δηλαδή, χαρτί ανάκλησης, ναι. Ναι, ρε παιδί μου. Άρα, έχει βγει δελτίο. Γι' αυτό δεν το βάλαμε το Σάββατο. Α, λοιπόν, άνω τελεία. Ναι, άνω τελεία. Ναι. Πρόσεξε. Δεν έχει ανακληθεί το δελτίο ακόμα. Πρόσεξε τι λέω. Το ναι. Δελτίο δεν έχει ανακληθεί. Είναι ναι. Σε ισχύς κανονικά. Αλλά ήρθε χαρτί από τη FIFA που λέει επειδή αυτή η ομάδα έχει τιμωρηθεί κτλ. Ζουρμούρ. Ανακαλέστε
το δελτίο του. Την Παρασκευή, το απόγευμα. Και γι' αυτό ο Άρης επειδή παίζει και με τον Κούγια και δεν ήξερε τι κάνει ο συγκεκριμένος, σου λέει δεν το διακινδυνεύω, κάτσε να δω τι θα γίνει. Τώρα βέβαια ένα θέμα είναι, το ρωτήσει σήμερα ο Άρης, θα ρωτήσει την ΕΠΟ δηλαδή, μπορώ να τον βάλω αύριο τον Ντουρμισάη. Να στείλει χαρτί η ΕΠΟ που να πει ναι, όχι, δεν μπορείς. Ή περίμενε. Και αναλόγως να πράξει ο Άρης. Άρα θα το δούμε στην πράξη αυτό. Αλλά για το άλλο το θέμα, είναι ξεκάθαρο το νομικό πλαίσιο. Μιλάμε για την παλιά ΠΑΕ, μιλάμε για άλλο νομικό πρόσωπο. Δηλαδή, αυτό έλεγε ο Καρυπίδης. Παιδιά, ωραία, πείτε μου ένα λογαριασμό να βάλω τα 69 χιλιάρικα. Θα τα βάλω εγώ, ο Θόδωρος Καρυπίδης. Σιγά, 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 Χρήσαντε. Θα κλάψουμε. Άρε, Τέο, μεγάλε. Σιγά, 69 χιλιάδες. 300 χιλιάδες έσοδα από το ΜΠΑΟΚ, φίλε. Γιατί δεν έχει. Α, μπράβο. 500 δίνει στον Ντέγιν, όλοι πληρωμένοι παίκτες. Όλοι. Τι θες δηλαδή. Λοιπόν, βάλε μια νοτελεία. Αλλά δεν είναι τα 69. Όχι, όχι. Πρώτον, γιατί δεν μπορεί να τα δώσει. Δεν μπορεί να τα πληρώσει. Δεν μπορεί να πάει να τα πληρώσει. Τι είναι αυτά τα 69. Και άντε, λες εσύ, είναι τα 69 που χρωστάς. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Έρχεται μετά η εφορία. Εσύ, Καρυπίδη, γιατί πλήρωσε τα 69 του 2007 της ΠΑΕ. Για να βοηθήσω το. Δεν υπάρχει αυτό, φίλε, νομικά. Το σωματείο. Δεν υπάρχει νομικά αυτό. Δωρεά. Δεν μπορείς να κάνεις. Δεν μπορείς να το κάνεις. Το δωρεά δεν είναι πληρωμή. Πρέπει να γίνει, Κώστα, μέσω του λογαριασμού τραπέζης της ΠΑΕ Άρης που χρωστάει. Να τα βάλει ο Θόδωρος στο Λάμπρο και να τα βάλει ο Λάμπρος στον Συστόν. Δεν έχει ο Λάμπρος στην νομική εκπροσώπηση του ΠΑΕ Άρης του 2007. Και να πληρωθεί το παιδί. Λοιπόν, άνω τελεία. Δίνω 5 εισιτήρια. Δίνεις. Για το ΠΑΟ Αστέρας Τρίπολης. Και εγώ 2 για το Άρης Ξάνθη. Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας. Για τον Όφη δώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Όσοι πήρατε, πήρατε. Τώρα ξεκινάμε να δίνουμε για το ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Κυριακή στις 6. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Τι δίνεις, Χρήσανδε? 2 εισιτήρια για το αυριανό μάτς. Άρης Ξάνθη. Ωραία. FM κενό Άρης, ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε. Και αυτό το μήνυμα στο 54526. Ένα μάτς που έπρεπε να είναι τυπική διαδικασία με το 0-2, αλλά η σφαγή που υπέστη ο Άρης. Πάλι σφαγή. Έχει 0-1, οπότε πρέπει να είμαστε στο γήπεδο, να βοηθήσουμε την ομάδα. Είναι και κουρασμένη η ομάδα από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Θα γίνουν αναγκαστικά και κάποιες αλλαγές αυτή τη φορά. Δεν γίνεται αλλιώς. Τέλος πάντων. Γιατί Άρη μου δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, γιατί Άρη μου είναι σημαντικό το παιχνίδι αυτό. Και πρέπει ο Άρης να το κερδίσει. Και την άλλη Πέμπτη ξαναπαίζει με την Ξάνθη για το πρωτάθλημα. Με ισοπαλία προκρίνεσαι. Ναι. Ισοπαλία θα λήξει το μάτς. Εντάξει. Έγινε, Κώστα. Γιατί είσαι κουρασμένος. Να μας βγει ψυχή δηλαδή. Όχι, θα προηγηθείς 1-0 και θα ισοφαριστείς 1-1. Τέλος. 1-1 και θα άμα κάνει καμιά δυο μας το 97, θα πάθουμε καρδιά. Εντάξει. Τι λες, ρε. Άρης είσαι. 2-0 θα είναι το μάτς. Ναι, ναι, καλά. Ποιος θα τα βάλει, δεν ξέρω. Ο φίλος ο Άλεξ ρωτάει να μας πει, προφανώς εσύ, Χρήσανδε, ποια ΠΑΕ Άρης ή ο Άρης. Όπα. Αυτό ερώτημα. Απάντησε, Χρήσανδε. Αυτή που σας έριξε 4. Μάθε να απαντάς, ρε. Άρης ή ο Άρης. Τώρα είναι ο Άρης. Ο Άρης. Και πριν ο Άρης ήταν. Ο Άρης. Και μήνυμα είναι πάντα. Από το Εβιτσόσκυλο. Αυτό που αδελφός. Λέγατε πριν τα μάτσα ότι δεν είναι ντέρμπι και έφαγε 4. Αυτό σου είπα να πει. Σε συγκεκριμένα μήνυμα είπαν ότι ο Κούσης μετά το χειρουργείο του Σαββάτου αναρώνει με ελάχιστους μεταχειρητικούς πόνους. Έχει δίκιο. Στέργιο υπομονή. Χωρίς αναισθητικό. Χωρίς αναισθητικό. Εβιτσόσκυλο φώναζε και εσύ αντίο-αντίο και στην Α2 γιατί είσαι και εσύ πάλι στην ίδια θέση. Και εσύ πάλι κινδυνεύει. Όχι κινδυνεύει. Σε έπιασε. Ο Άρης και θα σε περάσω το βίντεο πες τώρα. Ποιος, όχι. Με τον Ιωνικό. Ωραία, να τον κερδίσει και τον Ιωνικό θα ρίξω πρώτα. Την άλλη εβδομάδα. Παιδιά, τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν θέλω, δεν θέλω να πω την άποψή μου. Θα τα αναλύσουμε αργότερα. Για το Άρης Ηρακλής, ναι, δεν θα μιλήσω εγώ. Είμαι στις δύο. Είπα την άποψή μου στον Κώστα στο διάλειμμα. Σταυροποδάρα είναι αυτή, ρε. Λοιπόν. Σοβαρό τη μηδέν. Μια εκπομπή στα μάτια. Έκλεγα δύο μέρες τώρα, φτάνει τόσο. Λοιπόν, έτσι θα ονομάσουμε την εκπομπή. Σοβαρό τη μηδέν. Εντάξει, καθόταν να πίσω από την μπασκέτα ακούσει εκεί πέρα, τι θα γίνει και το τραπεζάκι καθώ. Εκεί πάντα κάθομαι. Δεν γράφει καλά στον φακό. Ενώ είσαι ωραίο παιδί, στο φακό δεν γράφει. Εκεί πάντα κάθομαι. Με έδειχνε. Σε έδειχνε. Να χειροκροτάω. Στο 5-18. Μετά κλάμα. Στο 5-18 με έδειξε να χειροκροτάω. Αυτό το είδα. Όχι. Στο τρίποντο του Τέπιτ. Κώστα, εντάξει, να σου πω κάτι. Κάναν αυτή τι κάναν. Χρήσανθε, άσε με τώρα. 6 στα 9 τρίποντα. Χρήσανθε, άσε με τώρα. Θα μιλήσουμε μετά. Άσε με, μη μου το θυμίζει. Μάλλον θα μιλήσετε, γιατί ξαναλέω εγώ. Δεν σφαγή του Άρη και τα χειρότερα γενέθλια όλων των εποχών έκανα. Αν είναι χρόνια πολλά, Κώστα. Σιγάρο όλων των εποχών. Που λέω λόγο. Όλων των εποχών στην Α3 έπαιζε. Στη Γάμα Εθνική, όντω. Και μου λε ότι τα γύρω μια χαρά. Με το στρατόνι παίζαμε. Μια χαρά είσαι. Εντάξει, Ηρακλάρα. Ωραίο, καλό ο Ηρακλή. Για ένα ημίχρονο. Μετά τα χάσανε. Ο Καβαδά, ρε φίλε, πώ βάζει πλέον όλε τι βολέ. Ιδέ. Μπράβο, δούλεψε άρα. Δούλεψε, όντω. Δούλεψε άρα. Μπράβο. Είναι ο μόνος που χειροκροτήθηκε, Χρυσάνθη. Μόνο αυτό θα πω. Ο Καβαδάς. Ναι. Μετά το μάτς.
Βέβαια, γιατί να μην χειροκροτηθεί. Με το ξύλο που έφαγε. Χειροκροτήθηκε γιατί θα κάνει και το τέτοιο. Όχι από του Αριανού. Θα κάνει και τον μπαν. Τον μπαν δεν το έχει κάνει ακόμα. Γι' αυτό το λέω. Θα κάνει και τον μπαν. Να περάσουμε λίγο με μεγάλο Καβαδά. Ο οποίος είναι ο μόνος που πάλευε. Τα αμερικανάκια σου, κακάκια. Τέλος πάντων, είπαμε, θα τα πούμε μετά, πιο μετά. Να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με την είδηση ότι γνωστό μοντέλο έπεσε από γκρεμό βγάζοντας την τελευταία σέλφι. Η βλακία είναι ανίκητη. Κρίμα για την κοπέλα. Από τη Βρετανία είναι η κοπέλα, ήταν στο Σίδνεϊ. Γνωστό λέει μοντέλο και backpacker. Τι είναι αυτό, Κώστα? Που κάνουν εκδρομές με το σακίδιο κτλ. Μάντελιν Ντέιβις, από γκρεμό στο Σίδνεϊ. Έχει τη φωτογραφία του γκρεμού, πραγματικά σου κόβει την ανάσα. Ναι, μιλάμε για βούρλα δηλαδή τώρα, εντάξει. Έφυγε το κορίτσι, δυστυχώς. Το πρωί, με την τσίπλα στο μάτι. Δυστυχώς. Στήθηκε να φωτογραφηθεί. Ναι, τι να λέμε τώρα, και αυτή η βλακία. Στο γκρεμό. Τέλος πάντων. Και μάλιστα τον περασμένο Αύγουστο λέει άλλη μια κοπέλα 27 ετών. Από εκεί πάλι. Από τον ίδιο γκρεμό με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Άρα αυτά είναι και αρχές, ρε φίλε. Βάλε κάγκελο. Βάλε κάγκελο. Αυτά απλά μου έκανε εντύπωση. Έχουμε διαβάσει πολλά τέτοια περιστατικά. Δηλαδή, πόσο άκρη-άκρη πρέπει να πηγαίνεις για να πέσεις, ας πούμε. Δεν φαίνεται. Τέλος πάντων. Εγώ το βλέπω και από φίλους μου με τα βίντεο την ώρα της οδήγησης. Πραγματικά γίνομαι έξαλλος. Κώστα. Αυτό με το κινητό, πραγματικά παιδιά στα αυτοκίνητα. Να δείξουμε ότι ακούμε αυτοκίνητο, έχουμε καθιστόφωνο στο αυτοκίνητο και βάζουμε τσίτα και δείχνουμε και το κοντέρ. Και πραγματικά η μεγαλύτερη βλακία. Βάλε του Γιανακόπουλου. Του Νίνο. Μόνο ο Γιανακόπουλος είναι. Του Νίνο βάλε. Μπορεί να έχει κάμερα ενσωματωμένη, φίλε. Ο Γιανακόπουλος. Το παράνοια. Ο Γιανακόπουλος μπορεί, φίλοι μου, όχι. Οι φίλοι μου, όχι. Ναι, εντάξει. Στο φανάρι. Όχι, δεν είναι στο φανάρι. Αυτό με τα κινητά. Για να δείξουμε ότι έχουμε στερεοφωνικό και έχουμε και αυτοκίνητο. Αυτό με τα κινητά, παιδιά, είναι απίστευτο. Και τα μηχανάκια πλέον. Ο άλλος έχει σφινωμένο το κινητό στο κράνος. Ναι, τσιγάρο στο δεξί χέρι και στο για να μιλάει στο. Ρε φίλε, σταμάτα και μίλα. Ωραία. Λοιπόν, κάναμε και μαθήματα κοκ. Δεν θα γίνουμε ποτέ άνθρωποι ποτέ, στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ποτέ. Λοιπόν, μαζί μας την πρώτη ώρα, όπως κάθε μέρα, είναι η Dialog. Για όσους ψάχνουν δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη ή Βέρεια, με απαραίτητη προϋπόθεση να μιλάτε και να διαβάζετε άπτεστα γερμανικά. Μπαίνετε στο dialog.gr, βλέπετε τι ακριβώς προσφέρει με κάθε λεπτομέρεια η Dialog. Πάρα πολλά προνόμια, 1.100 ευρώ εισόδημα μηνιαίως. Ακόμα και η εκπαίδευση τριών εβδομάδων είναι και αυτή πληρωμένη από την Dialog. Δεν αφορούν οι θέσεις πωλήσεις μέσω τηλεφώνου. Η Dialog συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών και οι θέσεις αφορούν τη φροντίδα και τη διευθέτηση των τηλεφωνικών παραγγελιών και φροντίζουν οι εργαζόμενοι της Dialog την έγκαιρη ενημέρωση προσωπικών στοιχείων των πελατών. Ξαναλέω, απαραίτητη προϋπόθεση να μιλάτε και να διαβάζετε άπτεστα γερμανικά όπως ο Ένιγκ. Περισσότερες πληροφορίες στο dialog.gr. Πάμε στο διάλειμμα, θυμίζοντας ότι τρέχει διαγωνισμός για 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης Κυριακή στις 6 στην Τούμπα. FM κοινό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526 και πόσα, 3? 2. 2. Και 2 εισιτήρια για το αυριανό μάτς, τι ώρα? Άρης Ξάνθη, 7.30 ώρα. 7.30 ώρα, μια χαρά. Από ΠΑΟΚ Ξάνθη γίνεται όλο αυτό το οποίο γίνεται την Παρασκευή, αυτό, ο Κούγιας, ο Ολυμπιακός, η Ξάνθη. Και σε κάποια φάση βγαίνει η ενημέρωση ότι η Ξάνθη ενημέρωσε ότι δεν είχε αντιληφθεί ότι κλήθηκε για πολυδιοκτησία. Δηλαδή, ρε παιδιά, πραγματικά. Πραγματικά δεν είχα αντιληφθεί ότι κλήθηκα για πολυιδιοκτησία. Για ποιο λόγο κλήθηκες τότε, κύριε φίλε? Για το τι σερβίρεις στο σαλέ, τι φαγητό σερβίρεις? Για το τυπικό της υπόθεσης, Χρυσανθέ, έπρεπε στο κατηγορητήριο να αναγράφεται ξεκάθαρα για το τι κατηγορείται. Δεν γίνεται να κατηγορήσει για ένοπλη ληστεία και στο κατηγορητήριο να μην υπάρχει ένοπλη ληστεία και να σου πει ο δικαστής. Εντάξει, εννοείται, ρε φίλε. Όχι, δεν είναι τίποτα. Μιλάμε για ένα σοβαρό δικαστήριο. Δεν είναι δικαστήριο η Επιτροπή Επαγγελματικότητας. Ναι, είναι νομική. Δεν είναι ο Μπακάλης και ο Ψιλικατζής. Ναι, η Επιτροπή Επαγγελματικότητας. Ήταν λάθος της Επιτροπής, εντάξει. Τυπικό. Εγώ λέω. Ήταν λάθος όμως. Πώς το κάνουμε? Εγώ λέω ότι. Δεν γίνεται εγώ να ακούω τον κύριο Αρκούδη, δεν ξέρω. Αρκουδής. Ναι, από τη στιγμή που κλήθηκε ο ΠΑΟΚ, εννοούνταν ότι. Τι εννοείται, ρε φίλε, κάτσε. Ναι. Μπακάλικο είναι εδώ πέρα, εννοείται. Όχι, ρε φίλε, από τη στιγμή που κλήθηκε ο ΠΑΟΚ μαζί με την Ξάνθη, εννοείται. Αφού αυτή είναι η κατηγορία. Ότι ανήκει σε αυτόν. Αυτό είναι η κατηγορία θεωρητικά. Ότι ανήκει σε αυτόν. Τέλος πάντων, για τυπικούς λόγους, αλλά λες, δεν είχαμε καταλάβει ότι ένα μήνα τι γίνεται. Και είναι φανέστατο ότι Ξάνθη προσπαθεί όσο μπορεί να το πάει πίσω, να το καθυστερήσει. Και την ίδια στιγμή λέει ότι θέλουμε να λάμψει για αλήθεια. Άμα δεν λάμψει αλήθεια, γιατί δεν είπε ΠΑΟΚ, όχι παιδιά, να εκδικαστεί τώρα. Δεν μπορώ να το πω, Άλεξ, αυτό που το μήνυμα που μου στέλνει. Σα μεταφέρω χωρίς δεν. Κάνει για προπαγάνδα, γράφει. Έλα, ο φίλος ο Άλεξ. Προπαγάνδα μου λέει ΠΑΟΞΙ, λέει προπαγάνδα εμένα. Που έχει 198 κανάλια, μέσα 42 site και 54 εφημερίδες. Να τα χιλιάσουμε.
Να τα χιλιάστε. Αλλά προπαγάνδα να πείτε εσείς εμένα. Τουλάχιστον εγώ παλεύω μόνος μου. Δεν είμαι, έχω 100 απέναντι. Σιγά, σιγά, σιγά. Τον Κιχώτη. Σου κλάκο, σιγά. Παλεύει μόνο σου. Παλεύει μόνο σου. Κλάψαμε λοιπόν. Ο Δον Κιχώτη. Και πανερχόμαστε. Τη αριανή δημοσιογραφία. Γεια! Λοιπόν, πάμε. Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε. Κανονικότατα. Τρόικα, Λίμπερο. Έχουμε 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης. Κυριακή στις 6. Έτσι. 2 εισιτήρια για το αυριανό παιχνίδι του Άρη με την Ξάνθη για το κύπελο 7,5 ώρα στο Κλειάνη Βικελίδη. FM και ενώ ονοματεπώνυμο. Γράψτε ΠΑΟΚ ή Άρης και αποστολή στο 54-5-26. Επανέρχεται το υφιστόσκυλο. Όχι, δεν το φώναζα. Το αντίο του Ιωκή Σταυροδίου, γιατί δεν είμαι σε καλύτερη θέση, οπότε δεν εθεροβατώ. Αυτό, αυτό δεν αναιρεί ότι ο Κούσης χειρουργήθηκε όμως. Άγρια. Χωρίς αναισθητικό. Άγρια, άγρια. Τίποτα. Λοιπόν, το μαχαίρι έφτασε. Ναι, όχι στο κόκαλο. Ο Κούσης στέει όμως γιατί το ήξερε. Λοιπόν, όπως χειρουργήθηκε ο Άρης το πρώτο παιχνίδι με τον Ηρακλή, έτσι χειρουργήθηκε ο Ηρακλής με τον Άρη. Όπως χειρουργήθηκε ο Άρης από τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο δεκάλεπτο του γηπέδου. Καλά, δεν τρέπεσε λίγο. Όχι, ιστορικό είναι το ερώτημα. Το αν τρέπεσε ή όχι. Λοιπόν, το λέω τώρα αυτό. Στο μενού μας δεν είναι το μπάσκετ ακόμα. Τελευταίο ημίωρο. Το λέω για χουλιαμά, γιατί κάτι τέτοια μου λέτε κατά καιρούς. Λέω κι εγώ μια μπουρδα τώρα, να πω κι εγώ μια μπουρδα. Δεν λες μία μόνο. Μία. Έτσι λέω εγώ, εντάξει. Εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος. Τώρα εγώ. Είπε, αυτό το λεπτό είναι. Αυτό το λεπτό, εντάξει. Ναι, είναι η μπουρδα του λεπτού. Χορηγός της μπουρδας. Να πω και κάτι σοβαρό λοιπόν. Πες κάτι σοβαρό, ναι. Να πω λοιπόν ότι μαζί μας, σε αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής, είναι τα ύπλα Μαρμαρίδης. Η μεγαλύτερη ποσότητα των ύπλων των καταστημάτων Μαρμαρίδης παράγεται από ελληνικά χέρια, κυρίες και κύριοι. Αλήθεια είναι αυτό. Στηρίζοντας την τοπική επιχειρηματικότητα, τις ελληνικές επιχειρήσεις επίπλων, δίνοντας αξία στην εγχώρια παραγωγή. Πολλές από αυτές είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και απασχολούν συνολικά περισσότερους από 300 εργαζόμενους. Στηρίζουμε λοιπόν την τοπική επιχειρηματικότητα και τις ελληνικές βιοτεχνίες επίπλων, δίνοντας αξία στην εγχώρια παραγωγή. Και φυσικά πολύ καλά ύπλα με νέο πλάνο δόσεων από το Μαρμαρίδι, χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή. Έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε προνομιακές τιμές και είναι. Σίγουροι άπαντες στον Μαρμαρίδι ότι κάθε ευρώ απολαμβάνει το υψηλότερο δυνατό value for money. Ωραίο το κατάστημα στην Τζιμισκή, βολεύει κιόλας. Έτσι. Το άλλο είναι πιο μεγάλο. Και αλλά, πολύ ωραία έπιπλα. Αλλά στην Τζιμισκή βολεύει. Σημαντικότερο. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Γιατί έχουμε γεμίσει παιδιά και μιλάω από δική μου εμπειρία άσχημη, από καναπέδες από την Τουρκία, από την Κίνα, από την Ινδονησία, που μόνο καναπές δεν είναι, Κώστα. Κόντρα φλακέ. Γι' αυτό εμπιστευόμαστε Μαρμαρίδι. Για να έχουμε ήσυχο το κεφαλάκι μας. Τι άλλο έχουμε στην επικαιρότητα να σχολιάσουμε? Είπαμε για τα... θα πούμε για ΠΑΟΚ και πώς πήγε το παιχνίδι και τα λοιπά. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός. Εντάξει, δεν έβγαλε μάτια. Έκανε τα βασικά, τουλάχιστον οι παίκτες κατέθεσαν αυτό που μπορούσαν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το παιχνίδι θα ξεχαστεί πολύ γρήγορα, πέρα από την ένταση και την αγωνία που είχε μέχρι το τέλος, δεν είχε να προσφέρει τίποτα άλλο. Ο ΠΑΟΚ για μένα βγάζει πολλά προβλήματα μέσω επιθετικά. Κάτι πρέπει να αλλάξει ο Αμπέλ Φερέιρα. Ο Μπίσεσβαρ κακός για ένα ακόμα παιχνίδι. Η φάση όπου του έρχεται την μπάλα στο πέναλτι και σουτάρει πλάγιο out, νομίζω είναι ενδεικτική της φάσης που περνάει ο Μπίσε, ο πιο ποιοτικός παίκτης του ΠΑΟΚ. Και όταν ο Μπίσεσβαρ δεν είναι καλός και δεν είναι καλός και ο Βιερίνια στους τελευταίους αγώνες, δεν θέλει και πολύ ο ΠΑΟΚ να μην έχει ισορροπία στην επίθεση. Και σε ένα μάτς που ο Μίσιτς δεν έκανε το γνωστό του παιχνίδι, ήταν απλά καλός και όχι πάρα πολύ καλός, ο ΠΑΟΚ είχε προβλήματα στην παραγωγή φάσεων. Η ουσία είναι σε ένα ντέρμπι να έρθει η νίκη, και όταν δεν έχεις νίκη σε 5 παιχνίδια, παρότι σχεδόν σε όλα ξεκίνησαν, όλα ξεκίνησαν όπως τα ήθελες, δηλαδή ο ΠΑΟΚ και προηγήθηκε με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ και προηγήθηκε στο Κλειάνης Βικελίδης και προηγήθηκε στο Καραϊσκάκι, αλλά τελικά δεν πήρε την νίκη. Νομίζω το ισοζύγιο είναι θετικό μόνο και μόνο για την νίκη. Και ψυχολογικά για την ομάδα και για τον Αμπέλ Φερέιρα που δεν είχε μέχρι τώρα νίκη σε ντέρμπι. Νομίζω θα το βοηθήσει. Θετικό πρόσημο η Σίτι. Ήταν η έκπληξη από πλευράς Αμπέλ Φερέιρα, ο Νιγηριανός. 7η συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Νομίζω έκανε αυτό που μπορεί να κάνει με τον καλύτερο τρόπο. Η ΑΕΚ θεωρώ πως ήρθε στην Τούμπα για την ισοπαλία και όχι για την νίκη. Η είσοδος του Ολιβέιρα στα μέσα του δευτέρου μηχρόνου άλλαξαν λίγο τις ισορροπίες. Ο ΠΑΟΚ έδωσε μέτρα στην ΑΕΚ. Θα μπορούσε η ΑΕΚ να ισοφαρίσει. Ειδικά στη φάση του Μάνταλου αποτύχει
Ο ΠΑΟΚ δίνει σοπαριστική αποτυχία του Μάνταλου. Ο καθένας το βλέπει όπως θέλει. Και η συνέχεια ο ΠΑΟΚ διατήρησε από το 80 και μετά τη σημαντική νίκη που τον κρατάει στο μείον ένα από τον Ολυμπιακό. Είχαμε και τις δύο κόκκινες κάρτες, πολύ σωστές νομίζω και οι δύο, και δεν χωράει καμία αμφισβήτηση, και το τάκλινγκ του Χουλτ πάνω στον Ακπομ και η κίνηση καρατέκα του Λιβάγια όταν ήταν πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο εις βάρος του Λιμιού. Καθαρές και οι δύο κόκκινες κάρτες. Δεν υπάρχει τίποτα το επιλείψιμο στη φάση που ο Μάνταλος σημαδεύει το δοκάρι. Εγώ απορώ γιατί 4 λεπτά φώναζαν οι Τισάεκ και θέλανε είναι βαρ. Δεν υπάρχει καμία παράβαση στο μαρκάρισμα του Κρέσπο στον Κρίσισιτς. Βέβαια παρακινδυνευμένα βάζει το πόδι ο Βαρέλα ανάμεσα από τα πόδια του Κρίσισιτς, αλλά διώχνει την μπάλα πεντακάθαρα και κάνει. Εγώ, αυτό το πέναλτι έχει σφυρίξει βέβαια στο Ατρόμητος Άρης. Πάει ο Μπα, χτυπάει την μπάλα, τη διώχνει κάτω από τα πόδια του Γιακουμάκη, τον βρίσκει μετά και δίνει πέναλτι. Ναι. Δεν είναι πέναλτι. Έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά δίνω, γιατί μου λένε, στέλνουν και οι φίλοι σου μηνύματα, δείχνω φάσεις που είναι ακριβώς οι ίδιες, που στη μία περίπτωση λέμε ορθώς ότι δεν είναι πέναλτι και στην άλλη λέμε ότι είναι πέναλτι. Δεν έχω εικόνα για τη φάση που λες. Δεν είναι το πέναλτι και δεις ο Ατρόμητος το 86. Δεν θυμάμαι. Πάει κάνει το λάθος ο Ματίγια, πάει ο Αμπουμπά, διώχνει την μπάλα και μετά από την μπάλα βρίσκει και το Γιακουμάκι, ναι. Αλλά έχει φύγει μπάλα. Εντάξει. Αυτά είναι και λίγο στην κρίση του διαιτητή πολλές φορές. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση του ΠΑΟΚ δεν πάει καθόλου, γιατί νομίζω ότι τον βρίσκει κιόλας. Τον βρίσκει. Δεν τον βρίσκει, όχι. Δεν τον βρίσκει κιόλας. Οπότε. Εντάξει. Και υπάρχει και η φάση με το χέρι που ζήτησαν στο Βαρέλα. Δεν υπάρχει χέρι. Αν και ξαναλέω. Και να ειλικρινέστατα. Χέρι, και να βρίσκει το κεφάλι πρώτο. Μπράβο. Πρόσεξε όμως τώρα. Το Πανιόνιος ΠΑΟΚ Πανιόνιος, το θυμάσαι πέρσι. Το θυμάμαι, ναι. Το πέναλτι που δίνει ο Σκουλάς. Παρόμοια φάση. Δεν είναι παρόμοια φάση νομίζω. Γιατί? Νομίζω δεν είναι παρόμοια φάση. Και πάει πρώτα στο σώμα του και μετά στο χέρι του. Ακριβώς η ίδια φάση είναι. Χτυπάει πρώτα στο σώμα του και μετά πάει στο χέρι του. Δεν είναι πέναλτι. Ούτε εκείνο. Εγώ προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός, δεν λέω τι είμαι. Προσπαθώ. Και υπάρχουν συγκεκριμένες φάσεις τις οποίες τις παραθέτω. Πολλοί φίλοι, αν είναι ΠΑΟΚ, λένε ΠΑΟΚ, αν είναι Άρης, λένε Άρης. Όχι, δεν είναι έτσι. Και πάντα θα βρεθεί μια φάση, να σας θυμίσω, παρόμοια που λέγατε άλλα. Όχι εσύ. Για τους συναδέλφους που με είπαν προπαγανδιστή. Πάω Πανιόνιος, κύπελο, Σκουλάς, η μπάλα χτυπάει πρώτα στο σώμα του και μετά πάει στο χέρι του. Δεν είναι πέναλτι. Όπως δεν είναι πέναλτι, δεν είναι κανένα από αυτά που ζητάει η ΑΕΚ πέναλτι. Εγώ καταλαβαίνω. Η μόνη επιλήψιμη ότι... φάση είναι αν υπάρχει φάουλ στο Βράνιες, που εντάξει, ο καθένας από εμάς θα βλέπει ελαφρύ το σπρόξιμο όταν είναι δικού του παίκτη και άμα. Θέλαμε πέναλτι εμείς, θα λέγαμε είναι πέναλτι. Οκ. Okay. Αλλά μόνη μου η φάση. Καταλαβαίνω την αγωνία του οργανισμού της ΑΕΚ να δικαιολογηθεί στον κόσμο της ΑΕΚ. Εντάξει. Οκ. Okay. Διαβάζουμε τα κείμενα, βλέπουμε τα πρωτοσέλιδα. Να σου πω κάτι. Πολλές φορές σε στέριο, και το λέω αυτό και σε σχέση και με τον ΠΑΟΚ, την προηγούμενη εβδομάδα ο ΠΑΟΚ ως οργανισμός γενικότερα δεν έβγαλε αντίδραση για τον Παπαπέτρο. Οκ. Okay, έκανε καμιά διαρροή, λίγο. Εντάξει, κάτι ψηλολόγια. Υπήρχαν συνάδελφοί σου οι οποίοι βγήκαν στην τηλεόραση. Και λέγανε για τη σφαγή εντός εισαγωγικών δύο πέναλτι και επιθετικό φάουλ στο Ζίβκοβιτς. Αυτά λέγανε. Δύο πέναλτι και επιθετικό φάουλ στο Ζίβκοβιτς. Υπάρχει δηλαδή. Κοίταξε όμω. Υπάρχει άλλο, και ο ζήλος, ο ζήλος, ναι, που βγάζουν κάποιοι. Νομίζω ότι με την άλλη γίνεται αυτό. Άλλο γίνεται κουβέντα και άλλο να προσπαθήσει. Δεν νομίζω να άκουσα συνάδελφο ρεπόρτ του ΠΑΟΚ να λέει ότι για την είδα στο Χαριλάου φταίει ο διαιτητής. Δεν νομίζω να το είπε έτσι, αλλά ο καλός μας φίλος ο Γιώργος Μήνος. Είπε για τα δύο πέναλτι και στην κρατική τηλεόραση, φίλε. Στην αθλητική Κυριακή. Εντάξει, εγώ λέω μια πραγματικότητα. Κανείς, ξαναλέω, κανείς, ναι, δεν χαρακτήρισε την είδα στο κλάνι της Βικελίδης προϊόν της κακής διαιτησίας. Το να κάνουμε κουβέντα για τις φάσεις, καλό είναι να γίνεται. Εντάξει, δεν είμαι εγώ από αυτούς που ευαγγελίζονται να μιλάμε μόνο για ποδόσφαιρο, όχι, θα μιλάμε και για διαιτησία. Όπως συμβαίνει σε όλα τα πρωταθλήματα του κόσμου. Αλλά ο οργανισμός της ΑΕΚ τα καλύπτει όλα με μια απόφαση. Οκ, okay, δεύτεροι βγάζουν το μυαλό τους, διπλό πέναλτι στον Κρίσισιτς και πέναλτι στο Βαρέλα και ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Γιατί ο Δημήτρης Μελισανίδης, σε αντίθεση με τον Ιβάν Σαββίδη, τα χρήματα που έχει πάρει και είναι πάρα πολλά, ειδικά το Champions League πέρσι, δεν τα έχει επενδύσει στην ομάδα. Μπορεί να έχει το πλάνο να τα επενδύσει όταν μπει ΑΕΚ στο γήπεδό της. Δεν okay. Επενδύσει στην ομάδα, επενδύσει στο γήπεδο, εντάξει. Εντάξει, ο καθένας, δεν θα κατακρίνω εγώ την φιλοσοφία του Δημήτρη Μελισανίδη. Ας το κάνουν οι φίλοι της ΑΕΚ. Πήρα πρωτάθλημα με τον Λαμπρόπουλο και τον Μάνταλο και τον Μπακασέτα. Με τον Κομίνη πήρες πρωτάθλημα. Και τον Ποντίκη. Όχι, Χρήσανθε. Με τον Κομίνη και τον Ποντίκη πήρες πρωτάθλημα.
Δεν άσε τώρα. Γιατί, και αυτό δεν αλλάζει. Γιατί. 500 χρόνια να περάσουν. Καλά τώρα, μη. Γιατί δεν είναι πρώτος. Πόσο βαθμούς διαφορά έχει. Πρώτος ήταν, ρε φίλε. Πρώτος. Πρώτος. Βέβαια. Χρήσατε, η ιστορία έχει γράψει το πρωτάθλημα το προπέρσινο. Το πήρε η ΑΕΚ μετά από μια σύμπραξη με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν αγωνίστηκε στην Τούμπα. Για ένα χαρτάκι που έπεσε ανοιγμένο στην κουκούλα. Και χαρτάκι. Για ένα ρολό ανοιγμένο, χρήσαν δεν που έπεσε. Το ρολό που κάνει 0,834 γραμμάρια. Που έπεσε, κάνατε το που έπεσε, ναι, ναι, ωραία, ναι, ναι. Που έπεσε στην κουκούλα του Γκαρθία. Στην κουκούλα, ναι, ναι, στην κουκούλα έπεσε, χρήσατε. Έπιασε πρώτα το κεφάλι του ολόκληρο. Μετά. Περίμενε. Πρώτα έπιασε το κεφάλι. Στην κουκούλα και μετά στο πρόσωπο. Άρα δεν είναι πέναλτι. Κουκούλα, κουκούλα, μάτι. Ναι. Θα σου το πω εγώ τώρα. Μάτι. Κουκούλα, μάτι. Μετά από ένα κάλυτο. Άνω χείλος, κάτω χείλος και μετά. Σαγόνι. Τέτοιο. Σαγόνι και. Σπορ του Βορρά, ψεύτικο μπουκαλάκι στην Κουρομπίλια. Αφιένα. Ολοσέλιδο τα σπορ του Βορρά τη Μακεδονία. Εμείς μιλάμε για ένα κλεμμένο πρωτάθλημα. Και εμείς μιλάμε για μια διάλυση που είναι πιο σημαντική μια ολόκληρη ομάδα. Καλά. Από τις επιτροπές του Γκαγκάτσι! Γιατί δεν, χάσανε δεν, την Ευρώπη και τα έσοδα. Δεν ήταν ο Γκαγκάτσι. Έχει δίκιο. Δεν ήταν ο Γκαγκάτσι. Ο δικός ήταν, ο ψηλός. Όχι, ο Σαρίς ήταν τότε. Του Ολυμπιακού. Όχι του Ολυμπιακού, Σαρίς. Της Χίου. Τέλος πάντων, υπάρχουν αυτά τα θεματάκια και το πήρε η ΑΕΚ. Δίκαια το πρωτάθλημα εκείνη την ναι, δίκαια. Που φοβήθηκαν και γελούσαν στα ποτήρια Αστέριο. Γελούσαν. Έχει γράψει ιστορία Κώστα το τι ακριβώς συνέβη. Και πέρσι έγραψε ιστορία τι ακριβώς συνέβη. Τι συνέβη πέρσι, ξέρετε. Ότι ο Ζήφκοβιτς είχε υπογράψει τον ΠΑΟ και έπαιζε με την Ξάνθη και έτρωγε γκολ που θα το πιάνα κι εγώ. Στέριο. Ναι. Γιατί άρα δεν σήκωσε έγκαιρα το πόδι του από το έδαφος για να πηδήξει πάνω. Γιατί κόλλησαν άρα οι τάπες. Άρα πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟ λόγω Ζήφκοβιτς. Κόλλησαν οι τάπες στο έδαφος. Όχι, αλλά είναι στοιχεία και αυτά ναι, ναι. Που αποδεικνύουν ότι ο καθένας, Στέριο, εκμεταλλεύεται τις περιστάσεις, τις καταστάσεις ή τις δρομολογεί. Τις περιστάσεις, τις καταστάσεις για να κερδίσει, για να πάρει το πρωτάθλημα, για να πάρει το κύπελο, για να πάρει το. Διαχρονικά λοιπόν η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν πολύ χειρότερα στέριο. Αν δεν ήταν ο Γκαγκάτσης, λέει Χρήσανθε, Αλφα Εθνική δεν ανέβαινες, ας μην είναι τόσο αχάριστη. Άλλο ένα παραμύθι ψευτιάς και υποκρισίας. Τι ζόρεφη. Αυτών που στηρίζουν το μέτοχο της ΠΑΕΠΑΟ. Καλά τα λες, Άλεξ. Καλά τα λες. Τον μέτοχο της ΠΑΕΠΑΟ και νομικό την ίδια περίοδο της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Εσύ πες ότι δεν ισχύει. Έτσι. 12% μετοχές της ΠΑΕ και νομικός της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Άλεξ, που να στέλνεις κανένα μήνυμα στην SMS χέρα να πληρώνει το Στέργιος. 1-10. Όχι μόνο κούτρα μηνύματα. Λοιπόν, έχετε στείλει κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ και τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης, Κυριακή στις 6, FM κενό, ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526, αγνοούνται οι φίλοι του Άρη. Προφανώς είναι σίγουρο ότι η ομάδα τους θα προκριθεί αύριο έναντι της Ξάνθης. Υπάρχουν δηλώσεις, λέει, του Πέλκα. Που μιλάει για τη διετησία στον αγώνα Άρης ΠΑΟΚ. Δεν θα μας τρελάνουν αυτοί. Θα έρθω από εδώ, εκεί λέει ο Άλεξ. Κάτσε, ποιος έλεγε, ο Άλεξ Σίλβερ είναι. Όχι. Θα κλείσει η εκπομπή, λέει. Όχι. Ο Άλεξ Χούλκ είναι και λίγο νευρικός ο Άλεξ γενικότερα. Ο Άλεξ Χούλκ. Θα με δει, δηλαδή. Όχι. Δεν είναι κατά της βίας. Νευρικός είναι σαν άνθρωπος, παιδί μου. Ενίοτε, όχι πάντα. Νευρικός μερικές φορές είμαι και εγώ και δεν θέλει να νευρικάσω. Όλοι είμαστε νευρικοί. Εγώ είμαι σαν τον Κώστα φλόρος. Τα λέμε φλόρος. Εγώ δεν είμαι φλόρος. Καλά, εσύ κι αν είσαι φλόρος. Τι λες, ρε. Φλόρος. Αλλά όπως ξέρει και ο Κώστας, μια-δυο φορές ανεβριάσω και βγάζω αφρούς, δεν βλέπω τίποτα. Έχει δίκιο. Να ξέρεις. Δεν θα μαλώσουμε. Ένας κολλητός μας, άκου λίγο, ένας κολλητός μας, με τη φράση μπόμπος, θυμάσαι Κώστα. Ναι, μπόμπος. Σε μια κοινή εφημερίδα έχει κολλήσει, έτσι τον είχε κολλήσει. Γι' αυτό μη με νευριάζετε! Έχει φυσικοποιηθεί ο Χρυσάνθος. Ναι, ναι. Στα μπάχαλα και στα σούτια πρώτος είναι. Όχι, ίσα ίσα. Με το νου του. Είπα, φλόρος, παιδιά. Πρόσεξε λίγο. Απλά μπορώ να βάλω τα γυαλιά. Παίζω μπάσκετ εκείνα για να νιώθω μια σιγουριά. Στα μπάχαλα και στα σούτια είναι άλλος φίλος μας. Ναι. Που ανεβριάσει, πραγματικά δεν βλέπει μπροστά του. Είναι, όντως. Αυτός. Ο φίλος, ο κολλητός. Ακού λίγο. Εκείνος μαλώνει και με τον εαυτό του καταρχήν. Όχι, υπάρχει και άλλος συνάδελφος τέτοιος και. Συνεργάτη μέχρι πρώτη να έφυγε φύγει από τον Μπράβο, ρεύτερο. Άλεξ, μα άνοιξε ωραία κουβέντα. Ευχαριστούμε. Ο οποίος Άλεξ συνάδελφο. Ποιο είναι ο πιο μπαχαλάκια από εμά. Όχι, καθόλου μπαχαλάκια. Ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, οικογενειάρχη. Ο οποίο είναι. Δεν μιλάει, δεν λαλάει. Αλλά αν του γυρίσει το μάτι. Ναι, καλά, αν κάτι. Που του γύρισε στου διαδρόμου τη Τούμπα μια μέρα. Και είδε έναν συνάδελφο απέναντι και τον σόριασε κάτω με μία έτσι. Μπαπ!
Κατάλαβα λίγο. Ήταν πραγματικά. Στέργιος όλα τα περιστατικά μπροστά. Σε αυτό ήμουν. Δεν υπάρχει αυτό. Θα στο πω στο διάλειμμα, Κώστα. Θα στο πω στο διάλειμμα, είναι επικό. Πάντως λέει ο Άλεξ για να το κλείσουμε. Δεν θα μαλώσουμε. Έλα πιούμε καφέ. Δεν θα μαλώσουμε. Έλα πιούμε καφέ. Αυτά που θα υποθούν θα κλείσει η εκπομπή. Θα μας κλείσουν, λέει. Α, όχι. Γι' αυτό, Άλεξ. Είπαμε είναι κατά τη βία. Άλεξ, χουλιαμά κάνουμε, χαβαλέ κάνουμε. Έλα να πιούμε καφέ. Με επιχειρήματα. Να μιλήσουμε, να κάνουμε το. Το καλεί στην εκπομπή. Το σουξο. Δημόσια. Όχι στην εκπομπή. Η εκπομπή δεν έχει για πράγματα. Η εκπομπή όχι, η εκπομπή είναι ζωγραφική. Όποτε θέλει να πούμε καφέ. Η εκπομπή είναι ζωγραφική. Το ψέμα όταν το άκουσα, μην Οκτώβριο. Στέργιο να πούμε κάτι. Είναι ζωγραφική. Δεν με αφήνετε να βγάλω ένα θέμα. Ζωγραφική εκπομπή. Έξι θέματα έχω κλείσει, δεν με αφήνετε να τα βγάλω. Πάω και δεν βγάζουμε τίποτα. Πάω και δεν βγάζουμε. Ναι. Θα βγάλουμε το ενώ βγάζουμε Άρη. Το πρώτο του Εραστέχνη βγάλαμε, Κώστα, την Παρασκευή. Τελευταία μας συνέντευξη Άρης είναι. Φίλος μου. Ηρακλή θα βγάλουμε τίποτα, Κώστα. Ναι, να βγάλουμε κάποιον από τους Αμερικανούς. Τον Καστρίτη. Ναι, ιδίως τώρα. Γιατί? Ιδίως αυτές τις μέρες. Γιατί είδα κάτι τον Νίκο και την Πινελίκια. Μόνο Πινελίκια. Ότι έφταιγε ο Καστρίτης που χάσατε. Που έπαιρνε ο Αμερικανός την μπάλα. Συγκεντρώνει το μεγαλύτερο των Πινελικίων. Από τα 9 μέτρα ο Αμερικανός και πετούσε τον Άρη. Αφού τελείωνε ο χρόνος, να πέταξε, κάνατε σε κάποια φάση 5 συνεχόμενα τρίποντα. Χρήσα και δεν πιάνε το Στεφάνι. Άσε με τώρα. Φάγε τάπα από το Σλαυσάκι. Άσε με. Στα ίσια. Φάουλ ήταν. Ποιο? Όχι αυτό το προηγούμενο. Τι λες, ρε. Το θέμα του ρατσιστικής επίθεσης που δέχτηκε ο Αμπούμπα και θα το σχολιάσουμε. Έχει πάρει διαστάσεις, ναι. Έχει φτάσει μέχρι και στη Λεκύπ. Και μάλιστα ο Κουλιμπαλί της Νάπολη έστειλε και ένα μήνυμα. Δύναμη, λέει, μικρή αδερφέ. Εδώ να πούμε το εξής. Κουλιμπαλί. Να πούμε το εξής. Γίνεται αυτό που γίνεται από τους 10-20, δεν ξέρω πόσοι ανόητοι ήταν εκεί πέρα. Εντάξει, βλάξεις υπάρχουν παντού. Που φωνάξαν αυτό που φωνάξαν και κάναν τις μαϊμούδες και τα λοιπά. Συγγνώμη, κύριε Καραντώνη, ο οποίος ήταν τραγικός ο Καραντώνης. Βέβαια. Διακοπή. Υπάρχουν 4-5 μαρκαρίσματα έξω από την περιοχή. Πεντακάθαρα φάλ, δεν δίνει τίποτα. Έπαιξε πολύ λάθος. Δεν έχω εικόνα, δεν είδα το μάτι. Δεν έχει κάνει το μεγάλο λάθος. Στεναχωρημένος από τη Λάρισα. Και εγώ. Δεν έχει κάνει το μεγάλο λάθος ο Καραντώνης, αλλά πραγματικά έχει παίξει πάρα πολύ την ΑΕΛ. Τέλος πάντων. Το παραβλέπω, ούτε καν έγραψα κάτι γι' αυτό, απλά το λέω τώρα. Κύριε Καραντώνη, είτε σε αντεθνικά είτε σε ρατσιστικά, σταματάς το παιχνίδι, κάνεις, λες από τα μεγάφωνα, σταματήστε να τα κάνετε γιατί φεύγω από το γήπεδο. Αυτό λέει ο κανονισμός. Εντάξει, για τεχνικά δεν σταμάτησε ποτέ. Δεν θυμάμαι κάποιο μάτσο. Εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Εγώ σου λέω τι λέει ο κανονισμός τώρα. Αλλά είναι ρατσιστικό. Υπάρχει σαφέστατη εντολή της FIFA. Σταματάς το παιχνίδι, γίνεται παρατήρηση από τα μεγάφωνα, το ξανακάνεις άλλη μια φορά. Την Τρίτη φεύγεις. Αν γίνει. Την Τρίτη φεύγεις. Και ας το κούγια να τρέχει από πίσω σου. Δεν έκανε το παραμικρό. Και γι' αυτό ήταν έξαλλοι μετά οι παίκτες του Άρη και ειδικά ο Ντιγκινή και ο Ρόουζ και είπανε τα όσα είπανε. Και αντίρρεση Κούγια να πεις, είναι οι 10 όπως το είπε. Είναι οι 10 αυτοί τέτοια. Εγώ δεν είπα ότι είναι όλοι Λάρισα. Για αυτούς εδώ να φέρω. Ορμάς τους παίκτες του Άρη και τους λες ότι τους κέρδισε το πρώτο παιχνίδι που ήταν. Είχε ο Άρης 4. Είμαστε καλύτερη ομάδα, λέει, τους κερδίσαμε στο πρώτο μάτς. 4 δοκάρια είχε ο Άρης. 24 τελικές. Εγώ θα πω ότι είναι αδικαιολόγητη η καθυστέρηση που επιδεικνύει η ΠΑΕΑΕΛ. Δηλαδή το μάτς πότε έγινε. Σάββατο τι ώρα, 7 η ώρα, 7, 8. Έβγαλε ανακοίνωση. Έβγαλε ανακοίνωση την άλλη μέρα. Που έβριζε τέτοιο. Ναι. Για να βρίσει. Γράφει πρώτο φάουλ, καταδικάζεται ρεσδική κατά του έγχρωμου, λέει παίχτη. Ναι. Μιλάμε Όσκαρ λογοτεχνίας στον συντάκτη της ανακοίνωσης. Παιδιά, δεν υπάρχει έγχρωμος παίχτης. Θα σου ξαναλέω. Καταδικάζει λοιπόν το επεισόδιο σε μία σειρά και έχει άλλες 500 σειρές για τους παίχτες του Άρη και τον προπονητή. Επειδή είπαν ότι. Δεν κάνω να διαβάσουμε προσοχή. Είπαν... Στο έγχρωμο σταμάτησα και είμαι ειλικρινή. Ξέρεις γιατί τους ξεφωνίζει. Δεν τους ξεφωνίζει για την αντίδρασή τους με τον Μπάκεφτα. Γιατί είπαν ότι το γήπεδο δεν ήταν καλό. Και λέει ήταν λέει χαλή. Χαλή, ναι. Και είχε μέσα δύο παιδιά. Το Γουέμπλι και το Άλεφσι Αρένα. Ήταν χαλή, λέει, και δεν είπατε, λέει, το ίδιο μετά τον Όφη. Λοιπόν, για μένα. Έφαγε ο Άρης τρίμπαλο στον Όφη, πρόσεξε. Και θα έβγαινε μετά να πει ο Έρικ, παιδιά, χάσαμε γιατί το γήπεδο ήταν καλό. Θα τον δέρναμε ακόμα. Δηλαδή, πραγματικά μερικές φορές η λογική, η συλλογιστική του Κούγια. Εντάξει. Ενώ τι ωραία πρόσθετη παρέμβαση έκανε την Παρασκευή, Κώστα, που έλεγε να πέσει βέβαια, ο ΠΑΟΚ να αποβληθεί από το πρωτάθλημα. Το ξέρεις, Κώστα, αυτό τι έκανε ο Κούγιας. Τι είπε. Αυτή που γράφει η πρόσθετη παρέμβαση λέει να αποβληθεί από το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Αλλά πνίγηκε το συγκεκριμένο. Όταν λες πνίγηκε, τι ακριβώς δεν υπάρχει πουθενά.
Τι λες, Χρυσάδη, όλα τα site υπάρχει. Όχι, τέτοια, ή όλοι του. Το τι λέει αναλυτικά. Ότι εγώ το διάβασα τουλάχιστον 5 site. Διάβασα την περίληψη. Δεν διάβασε αναλυτικά που λέει η Via Land, που τα λέει πολύ ωραία. Ναι. Η Via Land που είναι εκεί ο πάνω. Πολύ ωραία τα λες και... εσύ. Όχι. Με τη δική σου κρίση τα λέει πολύ ωραία. Με τη δική μου. Δεν τα διέξει. Γιατί, αφού λέει ότι στη Via Land είναι αυτοί, mm-hmm. οι οποίοι οι ίδιοι που είναι στη Via Land είναι και στην Ξάνθη, με άλλους ρόλους στα συμβούλια, οι ίδιοι που είναι διαχειριστές της εταιρείας είναι και στην Ξάνθη, πώς λέει ο νομικός του Ολυμπιακού. Όχι, λέει το χαρτί. Λέει ο νομικός του Ολυμπιακού. Το χαρτί από το γεμί τα λέει. Και μετά είσαι έλογο όνεισε. Πάρε και διάβασα. Αν βλέπεις ότι ο Τσαλτίδης είναι στη Via Land και πήρα 10 εκατομμύρια και την ίδια στιγμή είμαι και στην Ξάνθη. Ξαναλέω, λέει ο νομικός της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Όχι, το χαρτί το λέει. Το βλέπω στο γεμί, το χαρτί. Ναι. Ναι, το βγάλει. Να σου πω κάτι. Αν βγάλει δηλαδή και πει κάτι σωστό ο Ολυμπιακός. Επειδή είναι Ολυμπιακός, δεν πρέπει να το λέμε. Είναι μια πραγματικότητα, είναι μια αλήθεια αυτό. Ότι ο Πιαλόγλου είναι και στο ένα και στο άλλο. Ότι ο Συγγελίδης είναι και στο ένα και στο άλλο. Ότι ο Πανόπουλος είναι στο ένα και στο άλλο. Και ένας Χαλβαζόπουλος, πώς το λένε. Εγώ θα το πω για να κλείσουμε, πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Να μην ανησυχείτε, η υπόθεση θα τελειώσει γρήγορα. Δεν θα τραβήξει πολύ ακόμα. Δεν θα τραβήξει πολύ ακόμα, Χρήσανθε. Απλώς να δείχνεις και εσύ και ειδικότερα οι αρχές στον ίδιο ζήλο. Ναι. Να δούμε τι γίνεται με τον ζήλο. Όχι, τι γίνεται με την Επιτροπή Διοντολογίας ΕΣΕΠ που από τον Νοέμβριο, 5 Νοεμβρίου νομίζω, βγήκε προς τα έξω ότι εξετάζει αν υπάρχουν ευθύνες για τις ομάδες των οποίων οι άνθρωποι σωστό. Κατηγορούνται στην υπόθεση συμμορίας. Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Γενάρης. Τρεις μήνες η Επιτροπή Διοντολογίας. Το ΠΑΟΚ θα τελειώσει. Σωστό. Τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φλεβάρι θα τελειώσει. Σωστό. Αυτή η υπόθεση που εμπλέκονται μέσα άνθρωποι για κακουργήματα και πλημελήματα και για στημένους αγώνες που επισύρουν ποινές για τις ομάδες, εάν αποδειχτεί όντως ότι υπάρχει εμπλοκή, ναι. Η Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ πετάει εδώ και τρεις μήνες αετό, εκτός αν έχει πιο σοβαρές δουλειές να ασχοληθεί. Προφανώς θα έχει. Έτσι, και επίσης μια που λέμε για δικαστικά κτλ., γενικότερα να λάμψει η αλήθεια να σε όλες τις υποθέσεις. Ναι. Υπάρχει εξέλιξη την Παρασκευή το βράδυ. Πού? Το απόγευμα, θα σου πω τώρα. Κατάλαβα. Ναι. Με επιστολή της ομάδας. Πώς τη λένε τότε. Πλόβντιβ. Έτσι λένε, Κώστα. Πλόβντιβ. Που ζητάει την τιμωρία για όλα όσα επέφεραν. Για όλους όσους επέφεραν το θάνατο του Μπόσκο. Του Τόσκο. Συγγνώμη. Του Τόσκο. Μπόσκο. Κοβιτσίτς νομίζω είναι το επιθετό του. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε όλοι σε ποιον αναφερόμαστε. Και γενικότερα υπάρχει μια κινητοποίηση των αρχών για να δούνε τελικά αν υπάρχει εμπλοκή στο όλο θέμα του αυτοκινήτου που πάτησε τον Βούλγαρο. Αν δηλαδή δεν είναι απλά τροχαίο. Επειδή ακούγονται πάρα πολλά πράγματα και για το ποιος τον νίκιασε. Όπα. Και αν ήταν εκεί, συνοδηγός ή οδηγός. Αυτό θα φανεί από τις κάμερες. Και επειδή ακούγονται, εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να αναπαράγω ονόματα, γιατί το όνομα που αναπαράγεται είναι και σε φωτογραφίες πανηγυρισμών... σε τελικούς κυπέρων και τα λοιπά. Καλά, τώρα είναι εντάξει. Ναι, επειδή όμως γράφτηκε το όνομα, Κώστα. Ναι, γράφτηκε. Δεν γράφεται τόσο αυθαίρετα ένα όνομα, ή αν γράφεται αυθαίρετα, εμείς έχουμε την υποχρέωση να μην το πούμε. Γιατί μου είπαν κάποιοι, πες ότι είναι αυτός! Παιδιά, εμείς είμαστε ραδιόφωνοι, είμαστε επαγγελματίες δημοσιογράφοι. Δεν μπορούμε να λέμε εμείς τέτοια. Δεν μπορούμε εμείς να σπηλώσουμε ένα όνομα, αν και μετά να αποδειχθεί ότι δεν έχει καμία σχέση και να πείτε, α, κάναμε λάθος. Όποιος έχει τα στοιχεία να το πει. Ναι, τα στοιχεία είναι εύκολο. Υπάρχουν κάμερες. Όποιος έχει τα στοιχεία αυτό, ναι. Να το πει. Επειδή όμως υπάρχει, έχει ενοικιαστεί το αυτοκίνητο από συγκεκριμένο άτομο. Υπάρχει μια διαδικασία και θέλω να είστε υπομονετικοί. Θα τα δείξει η ανάκριση αυτά. Η διαδικασία, προσέξτε λίγο, δεν είναι ταινία του Matlock που βλέπετε μέσα σε μισή ώρα, 45 λεπτά. Το βλέπετε το Matlock, τώρα βλέπετε NCIS εσείς. Δεν είναι έτσι η διαδικασία, ότι μέσα σε μια μέρα βρίσκουν τον ένοχο, πάνε σπίτι, τον βρίσκουν, βγαίνουν να παίξουν τα όπλα και αυτός είναι μέσα. Πρέπει να υπάρχει μια υπομονή για να δέσει και να στοιχειοθετηθεί η κατηγορία ώστε να μην εκπέσει στο δικαστήριο. Δεν είμαστε εδώ. Κάνετε κάτι σαν αυτό που γίνεται με τη FIFA και το ποδόσφαιρο. Τη FIFA το ποδοσφαιράκι εννοώ. Έτσι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Θέλει υπομονή το συγκεκριμένο ζήτημα. Ήδη ένας έχει προφυλακιστεί. Ήδη υπάρχουν περιοριστικοί όροι για τον άλλο μέχρι τη δίκη. Ήδη έχουν ταυτοποιηθεί κάποιοι άλλοι και θα συλληφθούν στο χρονικό σημείο που πρέπει να συλληφθούν. Αλλά για το συγκεκριμένο ειδικά ζήτημα, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό,
Και είναι σημαντικό από δύο πλευρές. Και για να μην κατηγορήσουμε κάποιον αθώο. Έτσι. Εγώ δεν το βλέπω μονόπατα, δεν το βλέπω αριανά αυτή τη στιγμή. Αλλά αν υπάρχει εμπλοκή, πρέπει να διερευνηθεί μέχρι τέλους. Γιατί αλλάζει τα δεδομένα. Αν δεν υπάρχει, επίσης πρέπει να διερευνηθεί για να μην υπάρξει καμία λάσπη σε κανέναν άνθρωπο. Δεν θα πρέπει στην τρέλα μας πάνω που είναι δικαιολογημένη γιατί χάθηκε ένας αθώος άνθρωπος να κατηγορήσουμε αθώους. Έτσι. Ο δικηγόρος άλλωστε ο ενός ελευθέντος Χρήσανθ είπε ότι είναι 540 μέτρα μακριά ήταν. Ότι δεν ήταν καν στο περιστατικό. Οι κάμερες άλλο λένε. Και αυτός αυτό λέει ότι έχει κάμερα. Ναι, εντάξει. Τι ώρα. Θα αποδειχθούν όλα στο δικαστήριο. Ο δικηγόρος που είναι ο δικηγόρος του Ιβάν, την 5-16 του Ιβάν. Δεν ξέρω ποιος είναι, εγώ σου λέω τι λέει και η δική του πλευρά. Καλά κάνει η δική του πλευρά. Σεβαστό. Ο πελάτης του δεν τα κάνει στο κοντά. Ναι. Και μάλιστα σε ένα site διάβασα 540 χιλιόμετρα. 500 λέει μάρτυρες το τοποθετούν. Όχι, λέει έχουμε και κάμερα. Από πού? Τραβούσατε με το γενικό. Έχει κάμερα από εκεί, από ένα μαγαζί. Λέει που δείχνει ότι ο πελάτης μου ήταν μακριά. Α, ωραία. Την ώρα του έτυχε να είναι εκεί. Έτυχε. Ναι. Α, έτυχε. Ναι. Έπινε καφέ, λέει και αυτός με τους φίλους του. Εντάξει. Όλα λοιπόν η δικαιοσύνη θα τα διερευνήσει. Μην βιάζεστε να καταδικάσετε ανθρώπους και από την άλλη μην βιάζετε και να αθώσετε ανθρώπους. Όπως βιαστήκατε και στην ανάλογη περίπτωση τότε. Ανάποδα όμως. Ναι, όπως βιαστήκατε. Τότε λέγανε. Και στέλνατε τον κόσμο στα δικαστήρια να διαμαρτυρηθεί. Και βάζατε φωτογραφίες από διαφόρους εμπλεκομένους στη δίκη. Και γινόταν ανάποδα. Ναι. Αυτά βλέπουν οι Αριανοί. Αλλά τώρα είναι αδικία. Αυτά βλέπουν οι Αριανοί τώρα και λένε και σε εμάς. Παιδιά, αυτοί βγάζανε φωτογραφίες τότε. Όχι σε καμία αδικία λοιπόν. Έτσι. Ένθεν κακήθεν. Αυτό λέμε εμείς. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο break. Έχουμε 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης και 2 εισιτήρια για το Άρης Ξάνθη. Πάμε γρήγορα στο break γιατί καθυστερήσαμε και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα στην Τρόικα. 5 εισιτήρια θυμίζω για το ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης Κυριακή στις 6. FM κοινό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Και 2 εισιτήρια για το αυριανό Άρης Ξάνθη επαναληπτικό στο 01. FM κοινό Άρης ονοματεπώνυμο στο 54526. Το Ευητσόσκυλο επιστρέφει με 3 μηνύματα. 3 κιόλας. Να δούμε τι θα γίνει με την ΕΠΟ ή τον Υπουργά Χαχά που ακόμα ανέχονται τον Βαγγέλα που έχει 3 χρόνια απαγόρευση ενασχόλησης και βγαίνει παντού. Συμφωνώ 100%. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα όμως, το ξέρουμε όλοι. Και 2 μηνύματα για το θέμα που ανέλυε ο Χρήσανθος. Ο συγχωρεμένος είναι τόσο αθώος και στο ανεβασμένο βιντεάκι που Σάββατο βράδυ μαζί με άλλους ψάχνει απαοξίδη στα στενά κρατώντας ρόπαλο. Ρωτάει και επανέρχεται για να καταλάβετε το πνεύμα μου. Ούγκανοι ροπαλοφόροι, ραντεβουδάκιδες όλων των ομάδων, μπούλο. Απλά και ξεκάθαρα, άλλο οπαδός και άλλο ο μπάχαλος. Συμφωνούμε 200%. Και δεν μπορεί να στιγματιστεί καμία μα καμία ομάδα από 20, 30, 50. Και κανένα οπαδικό κίνημα, έτσι. Ναι. Με την original έννοια του οπαδισμού. Άλλο οπαδός. Που δεν είναι 20 ορμάω σε 2, έτσι. Και διάφορα. Είναι φαινόμενα που δυστυχώς έχουν γίνει κόστα ρουτίνα στην πόλη. Αν όχι κάθε βράδυ, σχεδόν κάθε βράδυ. Και είναι θέμα χρόνου. Ήταν θέμα χρόνου και θα είναι θέμα χρόνου. Έγινε. Δυστυχώς. Αν δεν αλλάξουν τα κακά, μάλλον, όχι το κακό. Τα κακά. Γιατί δεν είναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σε λίγο θα έχουμε και μια συζήτηση για το μπάσκετ. Όπου το μπάσκετ, δεν μας τα λέει και πολύ καλά. Τέτοιο άγχος στη ζωή μας. Βέβαια, ένας στους τρεις χαμογέλασε. Αυτός ήταν ο Άρης, ο οποίος κέρδισε τον Ηρακλή. Ο ΠΑΟΚ έχασε στη Λάρισα, δείχνοντας πολύ μεγάλες αμυντικές αδυναμίες. Για τον ΠΑΟΚ θα μιλήσουμε σε λίγο. Καθώς περιμένουμε και μια ακόμη μεταγραφική ενίσχυση στη Στεριό. Πότε, Κώστα, πότε. Όταν πέσετε Στεριό. Έπρεπε να έχει ήδη έρθει ο παίκτης. Μια και καλή. Πρώτον, θα τα πούμε και με τον Νίκο. Στο επόμενο παιχνίδι του FIBA Champions League θα βάλεις τον Καραμανόλη, ένα σαραντάλτο να παίξει. Σωστά. Έτσι πρέπει κανονικά. Θα μείνει ο Μαργαρίτης και ο Σχίζας και όσοι είναι πίσω. Και ο Τσόχλας. Δεν ταξιδέψουν και ο Τσόχλας. Και ο Σμιθ και ο Μπράουν. Και ας παίξουν οι άλλοι. Και θα παίξουν, ναι. Ας παίξει ο Σχίζας. Τα έβαλα με τον εαυτό μου που έτσι πέρασε ευχάριστα με την νίκη του ΠΑΟΚ από τη Σκλαϊπέδα. Χάρηκα στη μία. Δεν σου κρύβω. Λέω εντάξει, η ομάδα δείχνει ότι μπορεί. Κάτι έχει. Και ακούς τον Αγγέλου και έχει δίκιο γιατί είδα και το παιχνίδι ολόκληρο και λέει: εκμεταλλευτήκαμε την κούραση του ΠΑΟΚ στο τέταρτο δεκάλεπτο. Δεκάλεπτο. Κουράστηκε. Δεν θέλουμε λοιπόν άλλο FIBA Champions League. Θα το πάρουμε του χρόνου το. Ναι, μπράβο, ναι. Εντάξει, φέτος θέλουμε νίκες και φοβάμαι ότι δεν θα φτάσουν οι νίκες στο παλατάκι. Εμένα αυτός είναι πλέον ο φόβος μου.
Ωραία, εμείς τα λέμε και ο ΠΑΟΚ να παίξει στο Παλατάκι με Ιωνικό, με Πανιόνιο, με Ηρακλή τελευταία αγωνιστική, με Λαύριο κτλ. Αλλά φοβάμαι ότι δεν θα φτάσουν οι νίκες στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Θα χρειαστεί μία. Δεν θα φτάσουν, λες, δεν θα φτάσουν. Έτσι, πώς πάει το πράγμα, δεν θα φτάσουν. Πώς πάει το πράγμα. Δεν θα φτάσουν, Κώστα. Έτσι λέω εγώ ότι δεν θα φτάσουν. Δεν είμαι μάντης, αλλά φοβάμαι ότι μπορεί και να μην φτάσουν. Να, πάει, υπάρχει, να πάει 10. Ναι, δεν υπάρχει σενάριο αυτό. Έχει δύο μήνες αυτό. Από τότε που ήρθα, σα το είπα. Στη φωτιά ότι με εντός έδρας νίκης ο ΠΑΟΚ σώνεται. Πόσα ματς έχει ακόμα εντός, 5 και 4 που έχει 9. Εάν κερδίσει με διαφορές, μπορεί να σωθεί. Ναι, μπορεί να σωθεί. Εμείς λέμε να σωθεί σίγουρα. Και θυμίζουμε ότι σε περίπτωση πολλαπλών ισοβαθμιών δεν μετράνε οι διαφορές στα μεταξύ τους παιχνίδια. Γίνεται ειδική βαθμολογία μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν. Για να πούμε και αυτόν τον κανονισμό. Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι χάσαμε από τον Ηρακλή πολλά, κερδίσαμε λίγα, άρα έχουμε μειονέκτημα. Δεν είναι έτσι. Αν οι ομάδες ισοβαθμίσουν, π.χ. στις 9 νίκες, που εγώ βλέπω ότι αυτό θα γίνει, τότε θα γίνει ξεχωριστή βαθμολογία όπου θα μετράνε τα μεταξύ τους αποτελέσματα στην ειδική αυτή βαθμολογία. Θα γίνουμε όλοι Αϊνστάιν. Διαιρέσεις, προσαφαιρέσεις και. Εντάξει, για να μην φτάσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό να λέμε μπορεί, ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει νίκες και εκτός έδρας. Υποδέχεται τώρα τον Ιωνικό. Θα κερδίσει. Στο Παλατάκι. Θα κερδίσει. Πάει στον Παναθηναϊκό. Θα χάσει. Φυλάκια. Θα χάσει. 18η αγωνιστική. Υποδέχεται τον Κολοσσό. Ντέρμπι. Μεγάλο ντέρμπι. Θα κερδίσει. Παραμονής, λέω, θα κερδίσει. Δεν σκεφτόμαι καν τι θα γίνει αν χάσει. Ωραία. 19η αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ πάει στον Ήφεστο Λίμνου. Πρέπει να κερδίσει. Πρέπει να κερδίσει. Ο Ήφεστος σαν αδιάφορος. Ναι. Εκεί πρέπει να κερδίσει. Λοιπόν, 20η αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί στο Παλατάκι το Περιστέρι. Πρέπει να κερδίσει. Αδιάφορο θα είναι και το Περιστέρι. Ωραία. Πάμε 21η αγωνιστική. Πεκτικά δεν κερδίζει, αλλά. Ο ΠΑΟΚ θα πάει στο Ρέθυμνο. Πρέπει να κερδίσει ή εδώ ή στον Ήφεστο, λέω εγώ. Σωστά, να πάρει μια νίκη. Σωστά, σωστά. Γιατί με 0 στα 2 δεν ξέρω αν θα φτάσουν. Και πάμε 23η αγωνιστική. ΠΑΟΚ Πανιόνιος. Με την ελπίδα το Ρέθυμνο να είναι τότε σωμένο. Σωστό αυτή η παράμετρο που βάζει. Ναι. ΠΑΟΚ Πανιόνιος δεν το συζητάμε καν. Φαντάζομαι. 23η αγωνιστική. Επίσης ντέρμπι παραμονής είναι αυτό. ΠΑΟΚ φιλιά λογικά. Ηλίας αγαπώ. Εκτός αν έχει έρθει κάποιος παίκτης ακόμα και η ομάδα βελτιωθεί και έκρινε τόσο αδιάφορη, δεν διεκδικεί κάτι τρεις φορές πριν το τέλος. Ηλίας αγαπώ και τα λοιπά. Ηλίας αγαπώ. Φιλαράκι μας και τέτοια. Ναι. Ναι. ΠΑΟΚ Λαύριο 24η αγωνιστική. Άσος. Άσος. 25η και πρώτη τελευταία Προμηθέας ΠΑΟΚ. Και 26η ΠΑΟΚ Ηρακλής. Διπλό. Εγώ λέω λοιπόν ότι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ μία νίκη. Τώρα θα την κάνει στη Λίμνο, θα την κάνει στο Ρέθυμνο. Μία από τα δύο μας πρέπει να πάρει. Γιατί... Και να πάρει όλα τα υπόλοιπα στο Παλατάκι. Άρα βγαίνουν ρε φίλε τα κουκιά. Ναι, βγαίνουν ρε φίλε, αλλά περνάει ο χρόνος και ακόμα ο ΠΑΟΚ είναι προτελευταίος. Βγαίνουν τα κουκιά, και Φλεβάρης μπήκε. Για όλους βγαίνουν τα κουκιά και για όλους δεν βγαίνουν, αν το δεις. Γιατί στο κόλπο έχει μπει και ο Κολοσσός πολύ. Προβληματίζει Κώστα η εικόνα του ΠΑΟΚ, ειδικά στην άμυνα. Εντάξει, ρε φίλε, αφού το ήξερε ότι ήταν τραγικό. Γέμισε στου κόρε. Στο παλιό Φάληρο ήταν τραγικό με τον Πανιόνιο. Στο Λαύριο γελούσαν και οι πέτρες. Με τη Λάρισα γίνανε όλοι οι NBA που όντως έχει καλύτερους Αμερικανούς από την ΠΑΟΚ. Δεν το συζητάμε. Εντάξει. Και ο Χίκη πούμε... και ο Ρα και ο άλλο που κάθονε. Σαν πληρότητα θέσεων, ναι. Ο άλλο ο Σέντερ Κώστα λε και έπαιζε. Με τα νυψάκια του λε και έπαιζε. Ο Πάρξ. Ή ο Φλόιντ, ο Πάρξ. Έφυγε ο Πάρξ. Όπως κάρφωνα εγώ στην μπασκέτα, παίζαμε τον αδερφό μου το μικρό, έτσι κάρφωνε και ο Αμερικανός της Λάρισας. Έφυγε. Έφυγε ο Πάρξ. Έφυγε, ξέφυγε, εντάξει. Και σήμερα λοιπόν η Λάρισα σε πληροφορώ ότι ανακοίνωσε ήδη καινούριο παίκτη τον Ελάιζα Τόμας. 23 ετών 2-6 από το Κλέμσον. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ένας Αμερικανός, Λιθουανός, δεν ξέρω τι θα είναι ο ξένος. Ναι. Τεσσαροπεντάρι που να σφίξει λίγο η άμυνα. Είναι παιδική χαρά η άμυνα. Η άμυνα είναι η παιδική χαρά. Βλέποντα ναι. Το Μάτς, νομίζω το είδες και εσύ, όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ ήταν δύο ταχύτητες πιο κάτω. Κοίταξε, στην άμυνα. 85 πόντους εκτός έδρας θα βάζεις, είναι πάρα πολύ καλή παρακαταθήκη για να κερδίσεις. 85 πόντους εκτός έδρας. Αλλά τρως 100. Έτσι, τρως 100. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, πραγματικά. Και τρως 100 γιατί είπαμε, έχεις μαζέψει πολλούς που. Πιο πολύ επιθετικό ταλέντο έχουν, να το πούμε έτσι, σεμνά παρά. Το φτάσαμε σε μισή μέρα. Να βάζει όλου 18 πόντου. Και τα πόδια σου μέσα. Το παιδί είναι το πιο τίμιο. Μέσα στη ρακέτα τα πόδια σου είναι πολύ αργά. Οπότε τα πράγματα προφανώς. Και εμείς τώρα δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική, έτσι. Μα με ζώνη. Το ξέρουν καλύτερα ζώνη, οι άνθρωποι δράκα. Μέσα. Μέσα στη ρακέτα με ζώνη. Άμυνα ζώνη. Δηλαδή τι πιο τραγικό. Εντάξει, έχει θέματα ο ΠΑΟΚ.
Κάθε μάτς το Παλατάκι είναι τελικός, αλλά πρέπει να γίνει και μία νίκη εκτός. Όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γιατί η κατάσταση. Έσφιξε. Δεν ξέρουμε τι τροπή θα πάρει. Και ξαναλέω, γρήγορα ο ξένος. Τώρα. Δηλαδή, αν υπάρχει πρόβλεψη και όντως η πρόθεση να πάρθει παίκτης, να πάρθει άμεσα. Να παίξει με τον Ιωνικό, να πάρει χρόνο στο παιχνίδι με. Ναι. Να πάρει χρόνο στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που λογικά θα είναι ήττα. Ο Σπέσερ Χόους. Ήρθε. Καλός παίκτης. Δεν είναι παιχτάρα αυτή. Θα μας πει ο Νίκος μετά. 2-16 σουτάρει τρίποντα. Όπως και εγώ. Δεν είμαι 2-16, αλλά βάζω τρίποντα. Για πάμε σε ένα γνώστη καλά τη άλλη άκρη του Ατλαντικού, του μπάσκετ εκεί, που θα μας πει και για τον ντέρμπι του Άρη με τον Ηρακλή. Το συζητήσουμε λίγο. Αντώνης Γκάτζιος. Αντώνη, τι γίνεται, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, παιδιά, την καλησπέρα μου και στους ακροατές και καλή εβδομάδα. Μεγάλη αδυναμία μου προσωπική ως Spencer Holmes όσο έπαιζε στο Ερακλή. Αντώνη, πριν 10 χρόνια, ρε Αντώνη. Όχι και 10, δεν έχει 10, εντάξει, 5. Τώρα έχει μια τριετία, τετραετία που ναι, δεν είναι. Που δεν. Και τόσο ενεργός όμως, μιλάμε για έναν παίκτη που στα καλά του ήταν βασικός και ήταν από τους πρώτους ψηλούς, τόσο ψηλούς σέντερ που είχαν σούτ απ' έξω, έτσι. Όντως έβαζε συνέχεια. Καθεστώς αυτό, ναι. Τώρα έχει γίνει καθεστώς, αλλά ο Χόους ήταν παίκτης που και τρίποντα σκόραρε και ριμπάν μπορούσε να πάρει και τάπες έριχνε από τους αγαπημένους μου, τέλος πάντων. Ναι. Τώρα δεν ξέρω φυσικά σε τι κατάσταση είναι. Αλλά εντάξει, τώρα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Προφανώς είναι δύσκολη περίπτωση. Αυτός τώρα παίζει στους Lakers στο G League, Ναι, ναι, ναι. Έχουν περάσει και τα χρόνια, εντάξει, τώρα δεν είναι. Αλλά ναι. Τώρα για την Ευρώπη και ειδικά για το ελληνικό πρωτάθλημα δεν ξέρω τώρα. Κατά πόσο είδαμε και ο Μπράντον Ράς της Λάρισας είχε να παίξει 2-3 χρόνια, δεν κάνει πλάκα στην Basket League. Κάνει πλάκα. Οπότε, πραγματικά. Καλά, αυτός, ναι, ναι. Αυτός είχε πρόβλημα υγείας ο Μπράντον Ράς και δεν έπαιζε. Ναι, ναι. Είχε κάτι με την καρδιά του κτλ. Αλλά... Είναι αυτοί οι NBAers που έρχονται μετά από χρόνια ουσιαστικά παροπλισμένοι, έχουν ένα θέμα δηλαδή, και ειδικά αυτοί που δεν έχουν παίξει και Ευρώπη καθόλου. Όμως εντάξει, τώρα να μην γελιόμαστε, το επίπεδο της Basket League είναι τέτοιο που μπορούν να κάνουν τη διαφορά ακόμα και σε μέτρια κατάσταση. Άμα έχουν ποιότητα, ακριβώς. Αυτός για πλάκα με τα σουτάκια του θα τα βάλει, δεν χρειάζεται να κάνει. Ακριβώς. Να κάνει έτσι. Κάτι special, να πιεστεί πολύ. Λοιπόν, πάμε στο Άρης Ηρακλής, εκεί όπου ο Άρης πήρε την ανάσα που χρειαζόταν, έτσι, και συνεχίζει για την επόμενη. Εντάξει, τώρα ο Άρης για το στόχο που έχει έκανε το αυτονόητο, γιατί αν έχανε αυτό το μάτς ούτε να φανταστούν δεν θέλουν οι άνθρωποι της ομάδας τι θα ακολουθούσε, γιατί αδειάζει η κλεψίδρα σιγά σιγά του πρωταθλήματος. Ναι. Εντάξει, οκ, μένουν 11 αγωνιστικές, σύμφωνα και με όσα μας έχει διδάξει η Basket League, είναι ολόκληρος μαραθώνιος 11 αγωνιστικές, έχουν γίνει πολλές ανατροπές. Σωστά. Ειδικά προς το τέλος. Όμως έτσι πως εξελίσσεται το πρωτάθλημα, αυτή η νίκη ήταν πρέπει για τον Άρη, όπως πρέπει είναι και η επόμενη. Και η. Ναι, εντάξει, τώρα ο Άρης έβαλε στο παιχνίδι του αυτό που δεν έχει εκτός έδρας την κέρδισε, τη σκληράδα. Ναι. Έπαιξε δυνατά στην άμυνα, έδειξε πάθος και διάθεση και εντάξει, το παιχνίδι πήγε πολύ χαμηλά και στο σκορ και στις λεπτομέρειες, ας το πούμε έτσι. Κάτι που τον βολεύει, που τον βόλευε. Με κάποιες πινελιές που δεν είχε στα άλλα μάτς, όπως η πολύ σημαντική προσφορά του Μόρις, ας πούμε. Του Μόρις, ναι. Ο οποίος ήταν καθοριστικός παίκτης για μένα στην εξέλιξη του αγώνα. Όπως και η παρουσία των δύο ψηρών στο τέλος της αναμέτρησης. Ο Μιλόσεβιτς. Που ήταν οι μόνοι που ξεμπλόκαραν τη ζώνη, γιατί ο Άρης εκεί είχε κολλήσει για πολύ μεγάλο διάστημα και το μάτς πήγε τους 11 πόντους στους 2. Εντάξει, κάποιες μικρές λεπτομέρειες έκριναν αυτό το μάτς. Τώρα ο Άρης απλά πήρε μια ανάσα και έχει μπροστά του ένα παιχνίδι, άμα θέλεις δύο για μένα, γιατί το Ιωνικός με τη φυγή του Τζαμάλ Τζόουνς συμπλήρωσε την πεντάδα των καλύτερων παιχτών του που αποχώρησαν. Πρώτη πεντάδα του έφυγε. Όλη η πρώτη πεντάδα του έφυγε που ήταν και όλη η ομάδα του, έτσι μην γελιόμαστε. Οπότε είναι πιο τρωτός και είναι ίσως καλύτερη ευκαιρία ο Άρης για το πρώτο του διπλό σεζόν δεν θα έχει από αυτό τις άλλες εβδομάδες. Αντώνη, τώρα παίζει Άρης Λάρισα και μετά Ιωνικός Άρης. Ναι, και μετά Ιωνικός Άρης. Οπότε αυτά τα δύο παιχνίδια, αν τα πάρει ο Άρης, βγάζει τη μύτη του έξω από το νερό. Όντως. Όπως έλεγαν και κάποιοι θύνοντες της ομάδας. Και μετά τον Ιωνικό, μέσα. Μετά τον Ιωνικό έχει Παναθηναϊκό. Μετά τον Ιωνικό. Παναθηναϊκό νομίζω έχει. Όχι, δεν έχει δύο σερί εκτός, να το θυμηθώ τώρα λίγο. Εντός, Παναθηναϊκό μέσα έχει. Παναθηναϊκό εντός, μπράβο, ναι. Είχε παίξει κάτω. Εντός. Με σιδηροηλία πρωταγωνιστή κτλ. Και μετά. Ο Κολοσσός εκτός θα είναι μετά το All Star Game, μετά το Φεβρουάριο. Ναι, μετά τη διακοπή, ναι. Οπότε έχει την ευκαιρία μέχρι τη διακοπή να πάει με τρεις νίκες. Να σημειώσουμε ότι ο Άρης με τον Παναθηναϊκό δεν παίζει μαζί με την υπόλοιπη αγωνιστική. Παίζει 15 Φλεβάρι. Α, παίζει μέσα στο.
Πρέπει να είναι κάποια υποχρέωση του Παναθηναϊκού. Είναι μόνο του αυτό το παιχνίδι. Απίστευτο. Ναι, 15 Φεβρουαρίου έχει παίξει. Έχει δίκιο ο Ντόνης. Άρης Παναθηναϊκός. 1 Φεβρουαρίου τι έχει. Δεν παίζει. Έχει το κύπελο. Μήπως έχει το κύπελο. Έχει το κύπελο και έχει τις εθνικές. Τι υποχρέωση έχει ακριβώς, ναι, και με τον Παναθηναϊκό. Κύπελο, το παιχνίδι γίνεται αρκετά αργότερα σε σχέση με τα άλλα μάτς. Ναι. 29 πάει Ρόδο, μου λέει εδώ ένας φίλος. Ναι, πάει Ρόδο. Τι 29, Ιανουαρίου. Ναι. Και 15 Φεβρουαρίου. Αυτό λέω, Φεβρουαρίου, ρε παιδιά. Φεβρουαρίου, όχι. Φεβρουαρίου. Ναι, εμείς λέμε για τη διακοπή πριν. Ναι, ναι. Το Άρης Παναθηναϊκός γίνεται νομίζω 10-15 μέρες μετά την κανονική αγωνιστική. Ή 8 μέρες ή 15 ή 8 μέρες. Κάποια υποχρέωση του Παναθηναϊκού πρέπει να είναι από ό,τι φαντάζομαι. Η αγωνιστική 18 είναι 1 Φεβρουαρίου και 2 Φεβρουαρίου, εκτός του αγώνα Άρης Παναθηναϊκός 15 Φεβρουαρίου. Μπράβο, και ΑΕΚ Ρέθινο 26 Φεβρουαρίου. Αυτό, και ΑΕΚ θα παίξει. Και ΑΕΚ Ρέθινο 26. Ναι. Άλλο πάλι και αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχουμε κάτι επί του εξωαγωνιστικού υπό την έννοια των μπαν αυτά, παίκτες. Επί του εξωαγωνιστικού συνεχίζονται προσπάθειες. Πιστεύω αυτές οι μέρες που διανύουμε θα είναι κρίσιμες για αυτή την υπόθεση. Έχουν μείνει δύο υποθέσεις, συν μία. Οι δύο υποθέσεις είναι γνωστές που είχε αποκαλύψει και στην εκπομπή στην Τρόικα ο Λευτέρης Αρβανίτσας, ναι, πρόεδρος της ΚΑΕ, ναι, του Τζέγκινς και του Καβαδά. Μέσα στις επόμενες μέρες ελπίζουν οι άνθρωποι του Άρη ότι θα λυθούν και τα δύο θέματα. Η υπόθεση του Τζέγκινς είναι η πιο δύσκολη, όπως ήταν και η πιο δύσκολη και το φλεόν Σεπτέμβριο, άμα θυμάστε, που αυτός, είχαν λυθεί όλα τα μπαν μαζί. Ναι, η υπόθεση του Τζέγκινς έχει ταλαιπωρήσει αρκετά τον Άρη. Μάλιστα, να πούμε κάτι που δεν είναι και ευρέως γνωστό, ότι ο Τζέγκινς την πρώτη επαφή που είχε τώρα με τη νέα διοίκηση του Άρη, όχι απλά δεν μιλούσε για συμβιβασμό, αλλά για νέα συμφωνία, αλλά είχε ζητήσει και αυτούσιο το ποσό που του οφείλεται, πάνω από 200.000 ευρώ. Εγώ νοεμάνι. Ναι, οπότε τώρα υπάρχει βέβαια, έχει βρεθεί σημείο επαφής και πιστεύω μέσα στις επόμενες ημέρες τόσο αυτό το θέμα όσο και του Βασίλη Καβαδά να τελειώσει, και απομένει και μια επαφή με τον μάνατζερ του Μαρμπλου για να οριστικοποιηθεί, και εκεί υπάρχει προφορική συμφωνία, να οριστικοποιηθεί και η συμφωνία με τον Μαρμπλου, με την εταιρεία που τον εκπροσωπεί δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω αν ο Άρης, εντάξει, παρά την νίκη του Σαββάτου, φαίνεται ότι η ομάδα χρειάζεται κάποιες διορθωτικές κινήσεις στο ρόστερ, διότι δεν ξέρω άμα θα προλάβει να κάνει κάποια κίνηση μέχρι τη Λάρισα, από την άποψη ότι δεν είναι ακριβές πότε θα λυθούν τα μπαν, πότε θα έρθει ένας παίκτης, πότε θα λυθεί η συνεργασία με τον προηγούμενο. Είναι μια διαδικασία αυτή. Είναι πιθανό αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Άρης να αγωνιστεί ως έχει με τη Λάρισα, όμως πιστεύω ότι μέχρι την Τετάρτη το συγκεκριμένο θέμα θα έχουν διαφανή εξελίξη. Εκεί έχει πέσει το βάρος τώρα. Εντάξει, έχουμε δει ότι στην Basket League με δύο καλές, στοχευμένες και επιτυχημένες αλλάζει τα πάντα. Μπορεί να αλλάξει η μοίρα μιας ομάδας. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Λάρισα δεν υπάρχει. Δεν είναι μόνο ο Μπράντον Ράς, είδαμε και τον Γκάρετ, νομίζω λέγεται. Μπίλι Γκάρετ Τζούνιορ, ναι. Μπράβο, ο Μπίλι Γκάρετ Τζούνιορ, ο οποίος ήρθε, έβαλε 18 πόντους με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Πεχτάρα. Ναι. Και οπότε... ο Χίκη φυσικά, και ο Χίκη, έτσι, ο Χίκη. Καλά, ο Χίκη ναι, είχε έρθει πιο νωρίς, το γνωστό ξέραμε είναι, ναι, από πέρσι, και με το Ρέθινο είχε κάνει μέχρι και triple double. Έτσι. Αυτό εννοώ, ότι με δύο κινήσεις μπορεί να αλλάξει η μοίρα μιας ομάδας, οπότε στον Άρη δεν είναι φυσικά και δεν έχουν εγκαταλείψει αυτό το θέμα. Απλά το θέμα, το ερώτημα μάλλον είναι πότε θα ολοκληρωθούν αυτές οι κινήσεις, αφού προηγηθεί φυσικά η άρση και των 6 μπαν, τα οποία ουσιαστικά ήταν 7, γιατί και ο Ντραγκίσεβιτς ήταν έτοιμος να κάνει καταγγελία και επήλθε συμφωνία και με αυτόν. Ο άλλος ο Ντραγκίσεβιτς. Αυτά περιπτώσεις. Ναι, ο Τάντιγια. Ο Τάντιγια, ο Τάντιγια. Να τα διευκρινίσουμε αυτά. Ναι, ναι, βέβαια. Οπότε τώρα μένει να φανεί πότε θα τελειώσουν τα μπαν και αν προλαβαίνει να κάνει κάποια κίνηση η ομάδα ενώ του αγώνα με τη Λάρισα, ο οποίος είναι φυσικά πάρα πολύ επικίνδυνος, γιατί η Λάρισα τις τελευταίες 3 αγωνιστικές έχει γίνει Milwaukee Bucks. Lakers. Warriors, μάλλον, γιατί έπαιζε ο Μπράντον Ράς. Λέω την ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ στο NBA. Ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Σωστά. Που κερδίσανε και τώρα, πάλι κερδίσανε. Χθες, νομίζω. Σχετικά εύκολα κιόλας. Λοιπόν, ωραία, Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά. Το ρεπορτάζ, να είσαι καλά. Λοιπόν, χορηγούς έχουμε. Διάλειμμα. Έχουμε φυσικά. Μπράβο. Αφού σας πω ότι συνεχίζετε, έχετε ακόμα 20 λεπτάκια για να μπείτε στην κλήρωση για τα 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης Κυριακής στις 6. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 545-26 και
ίδιο χρονικό διάστημα για τα δύο εισιτήρια του Άρης Ξάνθη αύριο στις 7.30 χωρίς ντουρμισάι. Γιατί υπάρχει η ανάκληση του πιστοποιητού. Τι όχι, πρέπει να λυθεί το θέμα. Μιλάμε για FIFA. Αυτό παίρνει. Τι τιμωρία. Πού έπαιξε ντουρμισάι με τον Πάο και έπαιξε τιμωρία. Άρα δεν χάσαμε. Με κύπελο με Ξάνθη έπαιξε. 2-0 αλφα-αλφα, 2-0 αλφα-αλφα. Αντίο ζωή. Αντίο. Ό,τι κάνατε πρώτα με τα δελτία. Πρώτα εδώ τα ακούτε. Αυτογκολέρ. Επειδή όμως τα λέτε αυτά και θα βγουν τα γράφουν τώρα. Αυτογκολέρ. Η ανάκληση του πιστοποιητού. Του δελτίου. Του δελτίου. Δεν έχει γίνει ακόμα στέριο. Είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα χρόνου. Θα γίνει η ανάκληση του δελτίου. Θα πάει ο Άρης και τα παιδιά ή ΕΠΟ το βγάλει το δελτίο και θα παίξει κανονικά στην τιμωρία και στην ΕΠΟ και στον Άρη. Πώς? Τιμωρία και στην ΕΠΟ. Το θέμα με την απαγόρευση μεταγραφών όμως. Πόσο του μηνός έχουμε. Δεν θα παίρνει κανένα ακόμα. Θα περνά. Τραυματίστηκε ο Μπρούνο. Θα περνά άλλου δύο. Τον Ολυμπιακό. Όχι. Όχι. Δεν ήταν τον Ολυμπιακό. Λοιπόν. Σε 15 μέρες το βλέπω δύσκολο να. Υπάρχει απόφαση. Να υπάρχει απόφαση από τη FIFA που να είναι ειδική τη απόφαση. Μήπως υπάρχει απόφαση από την ΕΑ, Χρυσάνθε όμως. Από την ΕΑ θα μήπως υπάρχει. Για τον σερβιτόρο. Δεν μας τα λες αυτά. Να θέλω Κώστα να κάνουμε μεταγραφές σαν πρόεδρος και να μην με αφήνουν. Ναι, όντως εφήνουν. Μεταγραφές πάντως ο Άρης μπορεί να έχει απαγόρευση, αλλά και οι άλλοι που δεν έχουν δεν βλέπω να κάνουν καμία μεταγραφή. Είμαστε κομπλέ εμείς. Με τα πολλά λεφτά. Είμαστε κομπλέ. Πήραμε το Μίσιτς. Τι? Δώσαμε στην Sporting 1,8. Το δώρο των Χριστουγέννων. 1,8. Συμβόλαιο 3 ετών. Ποιον πούλησε για παιχτάρα, να τα δώσει αυτά. Παιχτάρα. Γιατί πρέπει κάποιον να πούλησε που θα μα το πείτε στι επόμενε μέρε. Ναι, θα το μάθουμε μέρες. Το καλοκαίρι. Όχι το καλοκαίρι, Κώστα, τώρα θα το μάθουμε. Α, τώρα. Εντός των επόμενων ημερών. Πούλησε. Θα μάθει ποιον πούλησε. Ναι, θα μάθει, Κώστα. Για να το λέω, Χρήστα, θα δώσει ειδικό στα θέματα ΠΑΟΚ. Έτσι θα είναι το λοιπόν. Bobby Brown, το Bobby Brown. Το όδο καλογερά μαζί μα. Ολοκληρωμένο συνεργείο και σέρβις και φανοποιείο και βαφείο και ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάσταση αν χρειαστεί να αφήσετε. Και να εμπιστευτείτε το δικό σας το Ότο Καλογεράς. Μην το αφήνετε, παιδιά, ειδικά το λέω συνέχεια. Φρένα και λάστιχα είναι το νούμερο ένα. Και καλό είναι να δουλεύει και η μηχανή για να μην σας μείνει στα χέρια. Όπως κάποτε την είχα πάθει εγώ πηγαίνοντας για σέρες. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, τρία καταστήματα: Γρηγορίου Λαπράκη 27, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχική Οριοκάστρου. Και τρίτο κατάστημα Ότο Καλογεράς, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Μουδανιό Θέρμη. Μπείτε και στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Πραγματικά έχουν κάνει ένα πολύ καλό site τα παιδιά και με πολλά νέα και για τα. Αυτοκίνητα γενικότερα και για τις νέες τεχνολογίες. Λοιπόν, μαζί μας και η πίτσα Mr. Gold που από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα σας εξυπηρετεί είτε μένετε δυτικά είτε μένετε στο κέντρο και έχετε στην πόρτα σας η καλύτερη πίτσα της πόλης στις καλύτερες τιμές. Είτε μιλάμε για πίτσες, για μακαρονάδες, για πενιριλί κτλ. Είτε για φαγητά ημέρας, μουστακά, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο. Και φρικασέ Κώστα έχουμε. Φρικασάρα, μπράβο παιδιά. 2-3-10-62-85-86. Αν δεν σας αρέσουν οι πίτσες και τα πιτσοειδή γενικότερα, ρωτήστε για το μενού ημέρας 2-3-10-62-85-86 με έμπειρος σε σας. Λάθος δεν κάνω, σαν και σένα. Λαθέρ, αυτογκολέρ. Λοιπόν, θυμίζω τους διαγωνισμούς, είτε ΠΑΟΚ είτε Άρης, μετά το FM, ονοματεπώνυμο στο 545-26. Σύντομο διάλειμμα, δύο λεπτά και επιστρέφουμε. Γιατί στηρίζουμε το Μάκη Γκαγκάτση. Τι είναι αυτό που θα δώσουμε, ρε φίλε. Μα γράφει εδώ, έκανε πόσο. Είναι καλό δημόσια να στηρίζει τον εργάτη σου. Χρήζαν δε. Ναι, αλλά λέει ότι κάποιο αυτό το τέτοιο. Εντάξει. Και... γιατί είναι καλό το παιδί. Δεν ξεφώνησε κανένα στο Μάκη. Αν δεν ξεφώνησε κανένα στο Μάκη, θα έχει να κάνει μαζί μου, να ξέρετε. Το στηρίζω και εγώ το Μάκη. Μάλιστα. Να ξέρετε. Ναι. Ήθελα ένα Μάκη στον Άρη. Για το Μίστη, τα είπαμε. Υπάρχει συμφωνία. Θα καταβάλει ο ΠΑΟΚ το 1,8 στη Sporting. Θα. Είναι, έχει τελειώσει το θέμα. Έχει τελειώσει το θέμα. Αφού την Πέμπτη λέει. Έχει τελειώσει, τελειωμένο είναι εσύ. Το τυπικό απομένει, θα υπογράψει και ένα τριετές ο Μίσιτς. Τριετές ή τρεις ή μισό ετές. Όχι, μέχρι το τέλος της χρονιάς είναι ο δανεισμός σε ισχύ. Μάλιστα. Τριετές από το καλοκαίρι και μετά, φαντάζομαι θα πάρει το κατητή του. Θα πάρει ένα καλό συμβόλαιο. Ο Μίσιτς. Τι έχει. 400-500. Κάπου εκεί. Άρα πάρει κανένα 600. 800. Από και μπράβο να πάρει ο Μίσιτς. Από 400-800, ρε φίλε. Πολλά. Πολλά. 1,5 έπαιρνε ο Χάτσε. 1,5 παίρνει και ο Πόντος. Τι κάνει το παιδί αυτό. 13 μήνες στα πίτσα. Λοιπόν, ποιος? Ο Βέρμπλουμ. Δεκέμβριο του 2018. Ναι, αλλά. Άτυχος πολύ, εντάξει. Λοιπόν, να συλληπιθούμε την οικογένεια του Δήμου Δασιγέννη. Ναι, βέβαια. Ενός ανθρώπου που βέβαια εντάξει νεότερη τώρα, δεν τον γνωρίζετε, μεγαλομέτοχος του Άρη για κοντά 9 με 10 χρόνια, θυμάμαι καλά, δεκαετία 80, από το 84 νομίζω ήτανε,
εκεί μέχρι το 90 φεύγα, 92-93, κάτι τέτοιο. Άνθρωπος ο οποίος, μην ξεχνάμε, το Ρήσιο ονομάζεται Δασιγένιο, γιατί πάρα πολύ απλά ο ίδιος είχε τότε αγοράσει τους, δικά του ήταν μάλλον τα χωράφια εκεί, τα εδάφη, η έκταση, τα στρέμματα ακριβώς, και προς τιμήν του έχει ονομαστεί Δασιγένιο, δηλαδή Δασιγένιο ονομάζεται το αθλητικό κέντρο της Παϊάρης. Έφυγε στα 89 του, okay, πλήρης ημερών, χωρίς καμιά αμφιβολία, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, και τα μπινελίκια του τα άκουσε, όπως όλοι οι παράγοντες εκείνα τα χρόνια. Από την άλλη, δεν αφιζητεί κανένας ότι είναι ένας από τους ανθρώπους που έχει βάλει χρήματα στην ομάδα. Βέβαια, αυτά τα χρήματα που βάζουν οι παράγοντες ποτέ δεν είναι αρκετά, όπως αντιλαμβάνεστε. Κάτσε να δω που είναι, να πάρω και τη γραμμούλα όσο μιλάω. Και επίσης, κανείς δεν ακούσει ευχαριστώ. Και επίσης είναι... Δεν τη βλέπω τη γραμμούλα. Έτσι είπε. Γύρισε πίσω μάλλον, να ξαναπάρει. Επίσης, και μια υπόθεση... Κάτσε να το τελειώσω. Ναι. Με τα συλληπιτήρια εννοώ. Έφυγε ένας άνθρωπος, έφυγε ένας άνθρωπος ο οποίος κέρδισε το χειροκρότημα όλων μας για τον αγώνα που έδινε μια φίλαθλος του Πανιωνίου, η Ρενάτα. Έγινε πανό σε πάρα πολλά γήπεδα, μια κοπέλα που πάλεψε πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε στη μάχη αυτή. Καλό θα είναι οι οπαδοί να μην ενώνονται μόνο σε τόσο άσχημα περιστατικά. Ναι. Δεν λέω ποτέ να γίνουμε αγκαλές φιλιά ή αυτό το ρομαντικό, καθόντουσαν μαζί κτλ. Δεν μπορεί στην να συμβεί, αλλά καλό θα είναι να το περιορίσουμε στην καζούρα, στο χουλιαμά, εντάξει. Δεν και να μαλώνουμε καμιά φορά, δεν είναι άσχημο. Όχι, εντάξει, αλλά να το περιορίσουμε, εντάξει. Να διαφωνούμε. Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο για να μας δώσει και το ρεπορτάζ του μπασκετικού ΠΑΟΚ, ο οποίος ενώ έκανε βήματα μπροστά, νομίζω τώρα έκανε και ένα βήμα πίσω με την ΙΤΑ στη Λάρισα. Νίκο, τι κάνεις, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Χαίρετε. Ήσουν στη Λάρισα, είδες το παιχνίδι, το περιέγραψες και για τον Λίμπερο. Είναι τόσο πολύ βελτιωμένη η Λάρισα ή ήταν κακός ο ΠΑΟΚ? Είναι και τα δύο, νομίζω. Ναι. Είναι και τα δύο. Η Λάρισα έχει πάρει πολύ καλούς και τους παίκτες, δεν είναι μια πραγματικότητα. Και παρότι ο ΠΑΟΚ τον έναν από τους πολύ καλούς και τους παίκτες τον περιόρισε, τον Μπράντον Ρας, από τους άλλους είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και από τον Χίκη κυρίως, που ουσιαστικά φαίνεται την ίδια στη Λάρισα, και από τον Γκάρετ που είναι η τελευταία προσθήκη που έκανε η ομάδα της Λάρισας. Το θέμα για τον ΠΑΟΚ ήταν ότι ξανά σε ένα ακόμα εκτός έδρας παιχνίδι η αμυντική του εικόνα ήταν κάκιστη. Για ένα ακόμα εκτός έδρας παιχνίδι πολύ απλά βασικά πράγματα στην άμυνα δεν τα έκανε. Για ένα ακόμα εκτός έδρας παιχνίδι δέχτηκε πάνω από 90 πόντους. Και όταν φεύγει από την έδρα του και έχει αυτή την εικόνα, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να κερδίσει. Και πλέον τα περιθώρια στενεύουν. Ο ΠΑΟΚ πέρασε και 15η αγωνιστική, έχει μείνει στις 4 νίκες. Σίγουρα τα μάτς που έχει στην έδρα του είναι αυτά που έχει κυκλωμένα, να το πω έτσι, για νίκη. Αλλά αν κατάφερε να κερδίσει στη Λάρισα το περασμένο Σάββατο, θα έπαιρνε πολύ βαθιά ανάσα. Αλλά με αυτή την εικόνα που έχει αμυντικά, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε αντίπαλο εκτός έδρας. Νικό, σε ανησυχεί σε ένα προσωπικά ότι, το κάναμε κουβέντα με τον Κώστα πριν, μήπως οι εντός έδρας νίκες δεν φτάσουν στο τέλος? Δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω. Δεν μπορούμε. Όσο περνάνε οι αγωνιστικές και περνάνε και οι μήνες και ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να κερδίζει μόνο στο παλατάκι και να μην μπορεί να ξεκολλήσει από τη ζώνη του υποβασμού, μήπως τελικά. Και επίσης πρόσεξε, εμείς το συζητάμε στη λογική ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίζει τα μας στο παλατάκι. Άμα χάσει. Ούτε να το σκέφτομαι. Νομίζω και στον ΠΑΟΚ δεν το σκέφτονται. Δηλαδή, αυτό λέω, ότι από τα παιχνίδια που μένουν μέχρι το τέλος της κανονικής περίοδου. Πόσα μένουν, από τα 11. 11. Τα εντός έδρας παιχνίδια του ΠΑΟΚ μπορεί να τα κερδίσει όλα. Όσα απομένουν. Είναι με το Κολοσσό, είναι με τον Ιωνικό, είναι με το Περιστέρι. Με τον Ήφαιστο. Με τον Ηρακλή στο τέλος. Ο Ήφαιστος είναι στη Λίμνο. Α, εντός είπε. Ναι, είναι ο Πανιώνιος, είναι το Λαύριο. Είναι εντός έδρας παιχνίδια, αυτά τα οποία όλα μπορεί να τα κερδίσει. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας. Πόσα είναι? Ότι... 6. 6. Εντάξει. 6 εντός έδρας παιχνίδια. Σώθηκες. Αν τα πάρει αυτά, η λογική λέει ότι με 10 μάλλον είναι καλά. Αλλά δεν μπορείς 100% σίγουρο σήμερα που μιλάμε. Και εκτός από αυτό, ας έχουμε λίγο στο νου μας όλοι, ας θυμηθούμε τα περσινά. Σε περίπου σε λίγες εβδομάδες ξεκινάει μια διακοπή, η οποία είναι τεράστια. Έχει κύπελο, All-Star Game και παράθεση την εθνική ομάδα. Πέρσι ο ΠΑΟΚ σε αυτό το σημείο της σεζόν
ουσιαστικά διαλύθηκε. Η κατάστασή του στην καθημερινότητά του δεν είναι καλύτερη. Δηλαδή, δεν είναι ο Πάοκ σε μια κατάσταση τέτοια στην καθημερινότητά του που να μπορεί 25 μέρες να μην έχει αγώνες. Ας το έχουμε και αυτό στο όνομα. Και μετά τη διακοπή αυτή τη μεγάλη, αν θυμάμαι καλά, η διακοπή ξεκινάει τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, θυμάμαι ακριβώς ημερομηνίες, και κάπου τέλη Φεβρουαρίου επιστρέφουν οι ομάδες. Έτσι, έτσι, ναι. Περίπου ένας μήνας. Σε εκείνο το παιχνίδι ο Πάοκ όταν επιστρέφει, έχει να πάει να παίξει μέσα στη Λίμνο. Αν είναι καλά, δηλαδή έχει πληρώσει τους παίκτες του, έστω και κάποια χρήματα, για να τους έχει εδώ και προετοιμαστεί μια εβδομάδα πολύ καλά για αυτό το μάτς, είναι ένα μάτς που μπορεί να το χτυπήσει. Αλλά σήμερα που μιλάμε, εγώ δεν μπορώ να το πω σίγουρα. Δηλαδή έχει τα 6 εντός έδρας παιχνίδια, το Ρέθινγκ και τη Λίμνο μπορεί να πάει να κερδίσει. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει μπορεί να κερδίσει με την Πάτρα, δεν πιστεύω ότι υπάρχει μπορεί να κερδίσει με στο ΑΚΑ την ΑΕΚ. Έτσι. Και φυσικά εννοείται δεν μπορεί να κοιτάξει τα μάτια του Παναθηναϊκού. Έτσι. Από τα 11 μάτς λοιπόν που απομένουν, έχει 6 must win στην έδρα του και 2 εκτός έδρας που πρέπει να τα διεκδικήσει. Με ύφεστο και με Ρέθινγκ, ναι. Ναι, με την εικόνα που έχει εκτός έδρας μέχρι τώρα, για μένα δεν μπορεί να διεκδικήσει κανένα παιχνίδι. Δεν μπορεί να διεκδικήσει παιχνίδι. Δεν μπορεί να πα εκτός έδρας και να βάλει 100 πόντους. Δεν γίνεται. Θα πρέπει να ανοίξει το ουρανί, να βάλει 17 τρίποντα. Ό,τι με τον Άρη δηλαδή. Αυτό έγινε εκτός έδρας όμως. Ναι. Αυτό έγινε εκτός έδρας. Και όποιος είδε το παιχνίδι με τον Άρη, έτσι, καταλαβαίνει, βλέποντας μπάσκετ τώρα, έτσι, άσχετο ότι ο Πάοκ έριξε 101 πόντους και έβαλε, ξέρω εγώ. Ο Πάοκ δεν έπαιξε καλά με τον Άρη. Στη λογική ότι του βγήκανε κάποια σημάδια, δηλαδή ξεκινάει το παιχνίδι με τον Άρη και όσο έχει 3-3 τρίποντα. Αμέσως παίρνεις μεγάλη όθηση. Αυτό δεν γίνεται πάντα. Έβαλε 3 τρίποντα από τα 9 μέτρα. Μα αυτό λέω. Ότι αυτό δεν μπορεί να γίνεται πάντα. Μπορεί ο Πάοκ να πάει μέσα στο Ρέθινγκ και του κάνει ένα τέτοιο παιχνίδι. Okay. Αλλά μπορεί και να παίξει την έδρα του, ξέρω εγώ, με τον Κολοσσό, να μην του βγαίνει επιθετικά γιατί θα τον έχει διαβάσει, ξέρω εγώ, ο Γιάννης, και στην άμυνά του, αν συνεχίζει έτσι, να έχει μεγάλο πρόβλημα. Νίκο, τι γίνεται με τον. Με τον ψηλό που χρειάζεται η ομάδα. Περιμένουμε. Είναι μια υπόθεση που τη χειρίζεται η οικογένεια Σαββίδη και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Δεν έχει προκύψει κάτι καινούργιο πέρα από τον Χόουλ προς το παρόν. Ο Πάοκ έχει βγει στην αγορά πάλι με καλά χρήματα. Αλλά η επιλογή στις δεδομένες μερικές στιγμές είναι ότι είναι συγκεκριμένος. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι καινούργιο πέρα, δηλαδή από την επαφή που έχει γίνει ναι. Με την πλευρά του. Και σήμερα έχουμε Δευτέρα. Νομίζω ότι μέχρι την εβδομάδα θα έχουμε εξέλιξη αυτό το κομμάτι. Ίσως να υπάρχει καινούριος παίκτης μέχρι τον Ιωνικό, που είναι εντελώς μάσχομο παίκτης για τον ΠΑΟΚ. Έτσι, ο Ιωνικός που έχει τα θέματα του, που έχει αλλάξει όλη την ομάδα, που έχει νέο προπονητή, και τον τελευταίο και λεπτομέρειες έχασε. Πες μας λίγο, Νίκο, πες μας λίγο και για τα διαρκείας. Ποια? Και τα διαρκείας θα το έκανε μια προσφορά που, εντάξει, προσπαθεί όσο μπορεί να φέρει περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Ένα διαρκές που κοστίζει 50 ευρώ μέχρι το τέλος της σεζόν και άμα αγοράσεις παίρνεις και σύν ένα δώρο. Προσπαθεί όσο μπορεί να δώσει κίνητρο στον κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Μόνο στην Ελλάδα πουλάμε Φλεβάρι διαρκές στο μπάσκετ. Ο Άρης και ο Πάοκ. Κώστα, ο Ηρακλής δεν έβγαλε. Ο Ηρακλής, ρε φίλε, έχει 4.000 κόσμο σε κάθε μάτς. Τι να το κάνει, δεν σας βλέπει. 4.000 κόσμο, Κώστα, δεν είχε συνολικά. Προχθές παίζατε τελικό παραμονές και είχατε 2.000 κόσμο στο γήπεδο. Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε. 2.000. Διπλάσιο από ό,τι έχει στο Ιβανόφι είχε. 4 το πολύ. Διπλάσιο, αυτό είπα. Ο Ηρακλής έχει 4 στο δικό του. Αφού χωράει 1.500, πώς χωράει 1.500. Τι λέτε, χωράει 1.500. Πώς χωράει 1.500. Το Ιβανόφιο πόσο χωράει. 2.800. Πόσα? Μετρημένα, μετρημένα. 2.800! Μετρημένα. Σφιχτά 3,5. Σαν το άλλο, όταν ξεκίνησε το ποδόσφαιρο, Νίκο, είπαν ότι στο βοηθητικό του Καφτατζοκλίου είχε 3.000 θέσεις. Και έχει 500. Δεν ξέρω αυτό. Εγώ ξέρω ότι το Ιβανόφ είναι η πιο μπασκετική έδρα της Α1 και διαφήμιση του πρωταθλήματος. Έτσι δεν είναι, Νίκο? Εγώ τη μία φορά που ήρθα ακόμα ήταν πολύ ωραία. Ήταν πολύ ευχάριστη. Τελειώσαμε. Αυτό είναι πιο μπασκετική έδρα. Άμα ναι, το παλέ τι είναι τότε, ρε φίλε? Ένα κρύο γήπεδο πλέον. Κρύο γήπεδο. Εντάξει. Κρύο γήπεδο λέει το παλέ. Εσύ, συγγνώμη, καταρχήν ένιωσες ποτέ. Από κρύα γήπεδα δεν έχουμε παράπονο, έχουμε πολλά κρύα γήπεδα. Ναι, όντως. Κρύο γήπεδο με 5.500-6.000 κόσμο. Τώρα, τώρα. Στο Άρης Πάοκ ήταν κρύο γήπεδο. Σε 5 φορές φωνάξαμε. Στο Άρης Λαύριο. Δεν ήμουνα. Δεν ξέρω. Εγώ σου λέω. Δηλαδή, αν μιλάτε για τη σφαγή του Ηρακλή, το αίμα κυλάει, εκδίκηση ζητάει. 100. Λοιπόν, δεν έχουμε πει τίποτα για σφαγή Ηρακλή. Δεν μπαίνει ο Στέργιο για σφαγή Ηρακλή. Μην στέλνετε άλλα μηνύματα, λοιπόν. Χρειάζεται δύο νούμερα για τα εστία του Ηρακλή. Έχουμε τον Νίκο, ρε φίλε.
Α, ναι, sorry, παιδιά, sorry. Δεν φοράω ακουστικά, sorry. Ζήτα του τα τέτοια. Ζήτα του τα εισιτήρια για ΠΑΟΚ. Να πει πέντε νούμερα, Νίκο. Νίκο, μια που σου έχουμε. Παρακαλώ. Γεια σου, Νίκο. Πέντε εισιτήρια. Πέντε νούμερα από το 1 μέχρι το 19. 4, 7, 10, 13, 19. Γιατί οι παοξίδες λένε 4. Τέλεια. Είναι η θύρα 4 γι' αυτό. Λέσε. Ή μάλλον γιατί φάγανε 4 στο Βικελίδης. Σωστό. Πολύ καλό, πολύ καλό. Στέργιο, λυπάμαι. Πες και δύο νούμερα. Πες και δύο νούμερα μέχρι το 11. Τι χιούμορ, ρε φίλε. Τι χιούμορ, ρε. Πες και δύο νούμερα μέχρι το 11. Το 4 και το 2. Ποιο? 4 και 7. 4 και 7, ωραία. Έγινε. Βάλε τα ζουζούνια σου, είπα το 4, δεν τα βάζεις. Βάλε τα ζουζούνια. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν. ΠΑΟΚ. Ηρακλή ρεπορτάζ μπάσκετ, θέλετε. Ναι, να μας πεις εσύ όσο ψάχνει ο Στέργιος τους νικητές. Τους βρήκα. Πες. Άρα δεν λέω. Πες. Αύριο, Κώστα. Τίποτα. Έτσι ακριβώς. Όλα καλά. Οργή. Τι οργή, εδώ βάλανε φωτογραφία. Οργή. Στο site του Ηρακλή. Για τον Αριανό διαιτητή που μας βάλανε στο ντέρμπι. Για τον Αριανό διαιτητή που μας βάλανε. Συγχαρητήρια, Γιώργο, για τη διαιτησία σου. Δεν ξέρω. Καλά, για την κυρία Τσαρούχα ξέρουμε ότι είναι διαιτητής. Σφαγέας του Άρη. Διαιτητής Ευρωλίγκα η κυρία Τσαρούχα. Και για MBM σου που κοστά. Έδωσε τεχνική ποινή σε πανηγυρισμό παίκτη που γύρισε στον πάγκο του Άρη. Αλητία είναι, Κώστα, σε είδα, έδωσε 4 ώρες βήματα στον Καβαδά. Έκανε. Έδωσε και 4 ώρες βήματα στον Τραγκίσεβιτς. Έδωσε 5 φορές. Δεν έδωσε 5 φάλου στο Σούλερ. Άντε και στο NBA. Σε ξύλο. Μισό λεπτό. Είναι φυσιολογικό. Σε drive σε ξύλο. Φυσιολογικό είναι. Τελειώσαμε. Ο υπεύθυνος με κερδίζει τον Ηρακλή. Συγχαρητήρια Γιώργο Αριανάρα. Συγχαρητήρια Γιώργο Αριανάρα για τη διαιτησία σου. Άκου να σου πω αυτό μόνο. Ο παίχτης ο οποίος βάζει τρίποδο και γυρίζει και βγάζει τη γλώσσα στον πάγκο του Άρη και τεχνική ποινή. Και θα έπρεπε να αποβληθεί κιόλας. Επειδή ήμουν στο γήπεδο, λοιπόν. Στο γήπεδο, στην άλλη πλευρά. Επειδή ήμουν στο γήπεδο, σε ενημερώνω. Ο Μιχάλης το έκανε σε κάθε μάτσα, σε ενημερώνω. Σωστά. Δεν βλέπεις τόσο ο Μιχάλης το έκανε σε κάθε φάση. Σε ενημερώνω ότι η κυρία Τσαρούχα δεν είδε τη φάση. Δεν την έδωσε Τσαρούχα. Τον είδε, η Τσαρούχα τον έδωσε στο κέντρο του γηπέδου, κοιτούσε στη ρακέτα. Καλά την έκανε. Αυτό την έβαλε από τη γωνία και τον είδε που έτρεχε μετά και έκανε τέτοια. Δεν άρα είδε έκανε Κώστα. Με πλάτη τον είδε που έκανε έτσι και τον έδωσε τεχνική ποινή, Χρυσανθέ. Ήθελε να την δώσει. Άντε στην Αλφα 2 τώρα! Ποιο θα πρωτοπέσει, δεν ξέρω. Λοιπόν, τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ θα δώσουμε και αύριο λογικά. Όχι του ΠΑΟΚ. Μπορεί και μεθαύριο. Όχι του ΠΑΟΚ. Έγινε Κώστα. Τα έχουμε πει 100 φορές. Λοιπόν, Χρύσα. Χρύσα, να τη χρύσα. Το κινητό σε 004. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος. Σαν τη Μέρκελ το μαλλιολόγιο. Κώστα, κάτσε λίγο μισό. Ναι, συγγνώμη. Σε 129. Χρύσα Βέρου, Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος. Ανδριανίδης Γιάννης, το τρίτο εισιτήριο. Δημήτρη Ζέρβα, το τέταρτο. Και Θωμά Ζαμπέτα, το πέμπτο. Χρύσα Βέρου, Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Ανδριανίδης Γιάννης, Ζέρβα, Δημήτρη Ζαμπέτα, Γιώργο. Συγχαρητήρια στα παιδιά του Άρη. Παναγιώτης Λαμπριανίδης, το κινητό σε 933 και Χατζιπαναγιώτου Μάριος, το κινητό σε 127. Θα ενημερωθείτε όλοι σας από τη Μαριλή στα επόμενα λεπτάκια. Με έπρεξε να το βάλω. Βάλ το λίγο. Χρήσατε ένα εσύ και ένα στον Μπένι Χίλ. Περίμενε, μια εβδομάδα. Δεν φταίει, εγώ το είπα. Μια εβδομάδα δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν έχω βάλει τίποτα. Βάλ το να τα ακούσουμε λίγο όμως. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, Στέλνο. Γαβ, λέει. Η Βικτωρία με αυτό μεγάλο. Έλα τα ακούς κι εσύ. Πουάκια και μικρά. Σαν και σένα. Τέσσερα ποδαράκια έχουν και περπατάν. Και ένα τέσσερα. Τέσσερα. Και το Μπέ ταιριάζει. Λοιπόν, μετά από αυτό το χιουμοριστικό τρίλεπτο. Πήρες ώρα, τώρα. Έχουν και περπατάρ. Τρία και ένα τέσσερα. Δεν γίνονται αυτά πραγματικά. Του άρεσε τώρα, θα το βάλει στη μνήμη, παιδιά. Έκανα λάθος, συγγνώμη. Έκανα λάθος, ναι, γιατί, γιατί πλέον βάζω τη Μαρία που είναι 2,5 χρονών να. Η Βικτωρία με τα ζώνια μεγάλο, σε φίλε. Και τα άλλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά. Πλέον όμως παίρνει Κώστα η Μαρία το τάπλετ 2,5 χρονών και βάζει και το ψάχνει. Ντάνα και Ρώμα. Ναι, δε. Κάτι ρωσάκια εκεί που παίζουν με κάτι αυτό και βλέπουν. Τελείωσαν αυτά τα ζουζούνια. Γεια σας. Λοιπόν. YouTuber, τι θα γίνεις YouTuber. Έτσι.
Κάτι φίλες μου έχουν ένα κανάλι και έχουν 200.000 μέλη και τέτοια. Έτσι. Λοιπόν, αύριο πάλι θα συνεχίσουμε την άκρωστη ειδησογραφική και ενημερωτική εκπομπή εδώ στο Λίμπερο. Όλες οι ειδήσεις εδώ ακούγονται. Όλες οι ειδήσεις έτσι. Είπαμε όντως για τις μεταγραφές του Άρη. Όντως. Αυτό. Δώσαμε την είδηση για τον Ντουρμισάη. Για ΠΑΟΚ έδωσε ο Στέργιος. Για Ηρακλή μας είπε ότι σφαγιάστηκε. Για τις εξελίξεις στην ομάδα που θα υπάρχουν. Γιατί δεν έβγαλε ανακοίνωση. Αυτό δεν το αποφασίζω εγώ. Εγώ αν ήμουν. Αφού σφαγιάστηκε. Αν ήμουν εγώ, θα έβγαζε όλα τα μάτια 4 ώρες. Γιατί κατηγορείτε τον προπονητή αφού σφαγιαστήκατε. Ορίστε. Όξο. Γιατί σε μια ήττα δεν φταίει μόνο η διαιτησία, εννοείται. Φταίνε όλοι. Συμμετέχουμε όλοι στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Ποιος αυτός με τον Κωστή Χρύσαθο Κώστα Τσατσαρό. Λοιπόν, φεύγουμε. Γεια σας, αύριο πάλι.